rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Εδώ είμαστε με Γιάννη Χιλιτίδη, παρέα. Ξημέρωμα 30 Νοεμβρίου του 2017. Πεθαίνω για χειμώνα, μου αρέσει πολύ ο χειμώνας. Σιγά σιγά μπαίνουμε. Πολύ ωραίος ο χειμώνας, τρελαίνομαι. Είναι η ωραίτερη εποχή του χρόνου. Για κάποιους δεν είναι, για άλλους είναι. Ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που υπάρχει αυτός ο χειμώνας. Για άλλους Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, τουλάχιστον 3 μήνες, άλλες 100 μέρες θα είναι έτσι. Είναι φανταστικός, γιατρέ μου. Τι κάνεις? Πολύ καλά. Πολλές ιστορίες, κρυμμένες πίσω από γυαλιά. Πώς το λένε. Δεν φαίνεσαι, κουκουλώνεσαι. Σ' αρέσει να είσαι στο παρασκήνιο. Ναι. Γι' αυτό σ' αρέσει ο χειμώνας. Είσαι του παρασκηνίου. Είμαι, λες. Μπορεί. Είναι ψυχολογικό αυτό, λες? Πώς το αναλύσεις? Στον κάθε άνθρωπο, ναι, είναι το θέμα με τη φωτοπερίοδο. Μόλις μπει ο Οκτώβριο, ψοφάω. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Είναι η αγαπημένη μου μήνα. Μπήκε ο Απρίλιο. Άρχισε εκεί πέρα ο Γαϊτάνο, αρχίζει. Του ύμνου. Του ύμνου, να πούμε. Μπήκε το Πάσχα, αρχίζουν εκεί τα κρασιά, αυτά οι γενοποσίε. Μπαίνει ο Μάιο πρωτομαγιά, έρχεται εκείνη η γύρη των λουλουδιών. Σου καταστρέφει τον ουρανίσκο. Εντάξει. Σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους δεν αρέσει. Παίρνεις, πώς τα λένε ρε Χιλιτίδη, βοήθηση που... Αυτά τα κάποια που παίρνεις τα... Τα ξοζάλ, τα ζιρτέκ, ό,τι θες έχει. Πώς τα, αντισταμινικά. Αντισταμινικά. Ζιρτέκ. Αντισταμινικό. Ναι, ζιρτέκ.
Ξοζάλ, ό,τι υπάρχει. Φλακώνει μετά τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, αρχίζουν κολόμπαρα, βγαίνουν εκεί πέρα με στις βρωμιές εκεί, πάνε κατουράνε μέσα στις θάλασσες εκεί. Φαίνεται είναι... ο άλλος να πάρει την ομπρέλα, ψάξει να βρει. Χάθηκε και αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ποιο χάθηκε? Να πάρεις τα μάξι, να πάρεις μια ομπρέλα, να πάρεις κασέρι, τυρί, ντομάτα, να πούμε το τσίπουρό σου, να ψάξεις να βρεις καμιά παραλία, απομονωμένος, ωραίος κτλ. Μόνος σου, θες με παρέα, θες τη γυναίκα σου, θες την κόμενά σου, θες τους φίλους σου, θες τη γυναίκα σου. Φέτος το Πάσχα ευτυχώς είναι νωρίς, είναι 8 Απριλίου, μπορεί να μην έχει αυτή την πολύ έντονη ζέστη. Ένα βρωμερό Πάσχα τώρα, 8 Απριλίου. Ναι. Δηλαδή, το 18 Απριλίου. Κλιματικά, εντάξει. Κλιματικά, ρε παιδί μου, ναι. Παλιά ήταν Μάιο. Τώρα 8 Απριλίου είναι. Από 4 Απριλίου ως 8 Μαΐου παίζει η διακύμανση του πότε θα είναι η Κυριακή του Πάσχα. Ναι. Για το 18 είναι 8 Απριλίου. Αυτό σημαίνει και πολύ νωρίς φέτος, 18 Φεβρουαρίου καθαρά Δευτέρα. Ναι. Δεν μας απασχολεί αυτό. Η 19 μάλλον, 18 είναι η Κυριακή της Αποκριάς. Ναι. Ίσως πιο ωραία γιορτή Αποκριά, γιατί δεν έχει αυτή την υποχρέωση της οικογενειακής γιορτής. Η Κάνεις... Αποκριά πάλι τι είναι αυτό? Και εμένα μου αρέσει. Τι σε αρέσει η Αποκριά? Πώς αρέσει να κρύβεσαι, εμένα μου αρέσει η μεταμφίεση. Μεταμφίεση σας αρέσει? Εκεί τα πάντα καταλύονται. Επότε, όλα είναι λέει. Ελεύθερα. Δηλαδή, ό,τι νιώθεις, εκφράζεσαι. Είναι πράγματα τα οποία θα ήθελες να είσαι και τα περνάς. Μ' αρέσουν πολύ οι αποκριές. Ο να πούμε, έλεγε κακά πράγματα είναι αυτά, γιατί λέει, μπορεί να συνευρεθεί, λέει. Εντάξει, όχι. Ναι. Μπορεί να συνευρεθεί η μάνα με το γιο και τέτοια. Γενικότερα, η αποκριά είναι γιορτή διονυσιακή. Ναι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Διονυσιακή γιορτή είναι των αρχαίων Ελλήνων. Έχει και τις ρίζες της. Πραγματικότητα είναι αυτή. Κάτι τέτοια κανέναν οι αρχαίοι. Ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είμαστε υπέρ των αρχαίων Ελλήνων. Να σου πω κάτι. Όταν μια κοινωνία είναι προηγμένη, απελευθερώνεται και στο σεξ, να ξέρεις. Η αρχαία Ελλάδα ήταν απελευθερωμένη. Δηλαδή, η απελευθέρωση στο σεξ είναι δείκτης κοινωνικής ευημερίας. Ναι. Μια κοινωνία που έχει λύσει τα προβλήματά της κοιτάει το ευζήν. Οπότε το σεξ, επειδή ανήκει στο ευζήν. Τώρα, ποια τι κοινωνία είναι αυτή τώρα, πώς τη βλέπεις? Δεν μπορώ να τη σχολιάσω. Θα μας πούει και ακροατές. Έχει λύσει το ευζήν? Το ζήν το καθαρό, όχι. Για να ψάξεις τώρα το ευζήν, πρέπει να έχεις λύσει τα προβλήματα της καθημερινότητας. Ναι. Νομίζω ότι είναι στο ασεξουάλτη τώρα. Ασεξουάλτη. Δηλαδή να μην έχουμε καθόλου σεξουαλική δραστηριότητα. Η λίμπιντο είναι κατεβασμένη. Mm. Θα μιλήσει και ο κόσμος, βέβαια. Ναι, θα μας τα πει. Σήμερα νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το πιάσουμε. Δεν είχαμε και πολλές εντάσεις. Είχαμε κάτι ξενέρωτα ματς κυπέλλου. Η Λίβερπουλ ένα 0 νικούσε. 3-3. 3-3 εν τέλει. 3-0. Στο τέλος. Εκεί βρήκε ανοιχτή άμυνα. Να φάμε την κρέπα στο ζάμπινγκ να πούμε. Σε 10 λεπτά μέσα 3-0. Σιώπα, ρε φίλε. Τι να σου πω, ρε φίλε. Κάτσε να βάλω στο ακίνητο το κινητό. Στο αθόρυβο το κινητό. Τι να κάνω. Στο ακίνητο να βάλω το κινητό. Παύλος από την Δαρδανελίων. Ο πρώτος φίλος. Καλημέρα στην παρέα. Ανέλησε την ψυχολογία του Πρίγιοβιτς να παίρνει την μπάλα από τα δίχτυα μετά από κάθε γκολ. Το ντέρμπι και η Αποκριά είναι του λούστη η χαρά. Κατά το θυμό των λαών. Ναι, αλλά οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι που φέραν τα φώτα, τον πολιτισμό και, και την απελευθέρωση στο σεξ. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είμαστε με τους αρχαίους ή είμαστε με τον χριστιανισμό? Μπορεί ο χριστιανισμός με την αρχαιότητα να συμβαδίσει? Λίγο δύσκολα. Σύγκρουσης. Σκοταδιστικός ο χριστιανισμός. Πιο απελευθερωτική. Η αρχαία δηλαδή, φιλοσοφία. Μεγαλύτερη ελευθερία. Φανατικός χριστιανός, ας πούμε, και τα λοιπά. Με τις παραδόσεις και τα λοιπά. Και να είμαι και φίλος των αρχαίων Ελλήνων και να επικαλούμε την αρχαία Ελλάδα. Δεν κολλάει, λες. Σαν κουλτούρα δεν πιάνεται. Σαν κουλτούρα δεν πιάνεται. Να, αυτά θέλω να πούμε. Ένα από τα κομμάτια, ας πούμε, της αυτής. Από μπάλα τι έχουμε? Είπαμε, είχαμε κύπελο. Ναι. Είχαμε εμβόλυμη στην Αγγλία. Είδα τα γκολ. Αν θέλει κάποιος να πούμε τα αποτελέσματα της σημερινής αγωνιστικής ημέρας στην Αγγλία συνοπτικά. Ναι, έχουμε. Μπόρνμουθ. Γάμα εθνική έχουμε. Γάμα εθνική εκεί, δεν ξέρω, όμιλος δεύτερος, έγινε μια αναβολή του ΑΕΠ Ηρακλής Άρης Παλαιοχωρίου που το θέλαν και οι δύο ομάδες. Ναι. Ήρθε κουτί και γάντι αυτός ο ορισμός στο γυναικείο ΠΑΟΚ στο Καφτανζόγλιο. Θα πάει 3 Ιανουαρίου. Ο Ηρακλής μπορεί να παίξει και με τις μεταγραφές. Ναι. Γκρινιάζουν κάτι ανόητοι Ηρακλήδες εκεί πέρα. Τα γενέθλιά μας δεν παίξαμε στο Καφτατζόγλιο. Δεν κοιτάνε που μάτους θα παίξουμε μεταγραφές με το βασικό διεκδικητή της πρώτης θέσης για να πάει στα μπαράζ με τον Παλοχώρη. Ναι. Έχει τον άλλο μήνα, ξεκούραστη. Ναι. Θα πάω στο Λαγκαδά ξεκούραστη. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μόνιμα γκρινιάζουν. Μόνο θέλουν και στην πραγματικότητα. Ναι. Φύρα είναι. Για δε τι έγινε στην Αγγλία. Να πούμε συνοπτικά. Την κόκκινο που μιλούσα, βογκούσε να πούμε. Λοιπόν, έχουμε. Bournemouth Burnley 1-2. Arsenal Huddersfield 5-0. Μπράβο. Chelsea Swansea 1-0. Everton West Ham πήρε μπροστά η Everton επιτέλους, κέρδισε την παραπέουσα Westman 3-4-0.
City Southampton 2-1 έχει ρίξει τις μηχανές η City γιατί έτσι επιβάλλεται. Περνάει το φορμάρισμα η City. Αλλά... χαλαρώνει λίγο τον οργανισμό της. Βιολογικά δεν μπορεί να φουλάρει. Δεν κάνει τις εντάσεις. Όχι, όχι. Την ταχύτητα. Stoke Liverpool 0. Θα τη δούμε στις 10 Δεκεμβρίου που παίζει με τη United στο Old Trafford. Χθες η United έβαλε 4 γκολ. Ήταν από τις καλύτερες παρουσίες της παραγωγικά. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης. Από Αγγλία, το κύπελλο είχαμε κάποια παιχνίδια τα οποία και στοιχηματικά αν τα δει κανείς. Τώρα ο Ολυμπιακός με τον Ισαμικό 1-1, με τον Νικολά αριστερό μπακ, δοκιμές. Καλή ομάδα ο Ισαμικός. Τον Άρη πήγες Χαριλάου χθες. Πήγα Χαριλάου χθες. Ναι. Με πήρε τηλέφωνο η εικόνα και τα λοιπά. Από καρδιωτική εικόνα του κόσμου. Ναι, λίγος κόσμος. Λίγος κόσμος. Λίγος κόσμος. Αυτό που λες τώρα, κάνω παρένθεση. Όχι μόνο είναι λίγος ο κόσμος, είναι λίγα τα εισιτήρια και πολύ όταν είναι ο κόσμος. Και ήθελε να βάλει τουρνικέ ο Καρυπίδης, αλλά αγκαρίζαν οι Αργιανοί. Υπήρχε μια χαλαρότητα, όποιος θέλει έμπαινε χθες. Ναι. Δηλαδή, εγώ μετάνιωσα, πλήρωσα και εισιτήριο. Μπορούσε να μπει, έτσι πως ήταν η κατάσταση. Α, έτσι. Όλοι καλοί χωράνε. Τέτοια νοοτροπία. Ποια θύρα. Ξέρεις που πηγαίνω εγώ. Στη δύο. Πάντα. Να βλέπουμε ποδόσφαιρο. Φαντάζομαι στις άλλες θύρες. Ονόματα ειδικά μιλάμε. Εκεί προς τα αριστερά. Ναι. Στην Παπαναστασίου. Ναι, 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 ναι. Πολύ χαλαρά. Για πες, για πες. Λοιπόν, ένα παιχνίδι το οποίο ήταν όμορφο. Ναι. Όμορφο γιατί είχε ενδιαφέρον. Είχε ενδιαφέρον. Ναι. Παίζονταν μια πρόκριση. Η ομάδα του Άρη πήρε. Σοφία Αργιανή χαρήκαν που δεν προκριθήκαν. Καταρχήν να πούμε ότι ο Όφη μπορεί να παίξει ενδιάμεσα παιχνίδι κυπέλου ανάμεσα στα μάτια με Παναχαϊκή και Άρη. Ναι. Καλά, αυτό ο Άβελ. Πάντα ήταν χαζός. Sorry που το λέω. Ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά. Γιατί... δηλαδή αφελής. Δηλαδή παίζει τώρα ναι, την άνοδο. Ναι, το χτύπησε το μάτς. Όλοι λέγανε θα μπει τώρα το 1-2, θα μπει το 1-2. Εσύ είδες ναι, περνά και οι δύο με 1-2. Ναι. Ακούστηκε και του Καλατζίδη καταγγελίες, θα σου πει θα πούμε σε λίγο. Ήμουν και στο Γήνιο μέσα στο παιχνίδι. Θα τα πούμε. Πάμε στο Άρης Γιάννενα. Ελάχιστος κόσμος. Ελάχιστος κόσμος. Ναι. Από εκεί και ύστερα είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα της πρώτης εθνικής, η Super League όπως λέγεται τώρα, που είναι ο ΠΑΣ Γιάννενα. Η οποία σεβάστηκε το θεσμό, ήθελε και την πρόκριση, έπαιξε με αρκετούς βασικούς. Είδαμε τον Κόντε, ένα σύγχρονο φόρ που νομίζω είναι ανώτερο του Πρίγιοβιτς. Ναι. Όσο και αν θέλουν να πικάρουν τους φίλους του. Πού πήγε τον Αποστολόπουλο, τι σου άρεσε. Πήγε πάρα πολύ καλά. Με τετράδα άμυνας. Με τετράδα. Με τετράδα άμυνας. Ξεκίνησε ως αριστερός μπακ. Ναι. Εν συνεχεία έκανε αλλαγή θέση με τον Καρανίκα. Από τον Πάουκ το βλέπει πιο βελτιωμένο, τον Αποστολόπουλο. Ναι, ναι. Χαίρεται που παίζει σε τέτοιες ομάδες. Ναι. Βέβαια εκεί είναι μια ομάδα που έχει 3 δεξιά μπακ. Πολύ καλά. Και τον Μπουκουβάλα, Καρανίκα και Αποστολόπουλο. Μόνο τον Αδάλες, γιατί ο Κούτρης πήγε στον... παίζεις με τρία στόπερ και παίζει ένας στην πλευρά, αναγκαστικά, μειώνονται και οι πιθανότητες. Αναγκαστικά ναι. Έπαιξε με ανάποδο πόδι στην αρχή ο Αποστολόπουλος, πήγε καλά. Το συνηθίζει αυτό ο Πετράκης. Και τον Μπουκουβάλα σε 3-5-2 τον βάζει με ανάποδο. Αριστερό δεν έχει μπακ. Δεύτερο αριστερό μπάκο. Ναι, τι γίνεται εκεί πέρα με τον πέρσι... Αποστολόπουλος, δεξιοπόδαρος, αριστερό μπάκο. Πέρσι είχε επιλογές Κούτρι, Ναδάλες και τον Ακώστα. Ναι. Αν μπορούσε και την έβγαζε. Πάει ο Κούτρις. Ο Κούτρις έφυγε, ο Ακώστα πήγε Λάμια, έμεινε με ένα αριστεροπόδαρο κλασικό το back half. Τον Ναδάλες, οι υπόλοιποι αριστεροπόδαροι και ο Χαλκιαδάκης και ο Βιδάλ. Είναι πιο πολύ δημιουργικά οχτάρια, δεν μπορούν να παίξουν στην άκρη. Το πέρασε δεξιά τον Αποστολόπουλο και τον πέρασε δεξιά. Full back, πήγε καλά. Εκεί στον Καρανίκα, μάλλον ήταν υπερβολική αποβολή, επηρεάστηκε στο κύριο Αρετόπουλο. Μπορεί να έχει κάποιες πρόσφατες συναντήσεις του κύριου Καρυπίδη με μεγάλο παράγοντα ΠΑΕ της ΑΕ. Να επηρεάστηκε αυτό υπέρ του Άρη, η κατάσταση, και αυτό θα σταθετικά είναι. Κάνουμε ρεπορτάζ πάνω σε αυτό το κομμάτι, θα το ανακαλύψουμε. Ναι. Να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Ο Άρης λοιπόν έδειξε ότι αθλητικά είναι πολύ υποδέστερος από μια ομάδα η οποία και με 10 παίχτες είχε καλύτερη παρουσία στον αγωνιστικό χώρο, ειδικά στον χώρο του κέντρου. Ναι. Όσο και αν είχε ρεζέρβες, ναι. Ο Πας με Κοζορώνη και Γαρουφαλιά κράτησε πολύ εύκολα τον χώρο του κέντρου. Κάτσε να κάνουμε αυτά. Βγάλε λίγο μουσική, Γιάννη, λίγο μουσική. Εξυπηρετήσουμε ένα φίλο. Του κλείσουμε ένα ραντεβού με ένα καλό γιατρό. Είχα ένα θέμα, μου λέει τι να κάνω. Μου λέει το τάδε τηλέφωνο, βολίδα. Τώρα με πήρε ο γιατρός, τι έγινε. Ήταν στο Καζαντζάκι, με λέει. Τι ήταν ο Καζαντζάκης. Με πήρε ένας γιατρός φίλος μου, κολλητός μου. Ναι. Καλός γιατρός. Τον πήρα τηλέφωνο, ρε παιδί μου, να το πω και μου λέει ήμουνα στην παράσταση με τον Καζαντζάκι.
Τι παράσταση, ξέρεις, ε? Ταινία, καλή. Ταινία. Θα έρθει η αδερφή μου για διακοπές από την Αυστρία και θα πάμε να την παρακολουθήσουμε. Εγώ θα πάω να δω ταινία άμα γυρίσουν για το Καζαντζίδη. Ο Καζαντζάκης είναι... Ο Καζαντζάκης είναι τεράστιος, ο Καζαντζίδης είναι... Ναι. Τεράστιος μύρλας. Τέλος πάντων. Και οι δυο αφήσανε... Χάραξαν νομίζω ιστορία. Ότι στο επίπεδο. Μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν. Ο Νίκος, ιστορία, ο Νίκος Καζαντζάκης σε επίπεδο πεζογραφίας νομίζω ότι ο κορυφαίος Έλληνας πεζογράφος όλων των εποχών. Ναι. Είμαστε ευτυχείς που ανήκει. Όχι βέβαια, παραγωγικό το στάνε. Ήταν ναυτικός, πολυταξιδεμένος. Δούλευε, δεν ήταν. Δούλευε. Ναι. Καμία σχέση. Ναυτικός. Ο Καζαντζάκης ήταν άλλης διάστασης λογοτέχνης. Όταν συνδυάζουν και εργασία. Πολύγλωσσος, άνθρωπος ο οποίος είχε μορφωμένος, δεικτική πένα. Πόσες γλώσσες κάθισε και έμαθε. Τώρα δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό. Είχε πνεύμα αντίθετο με την εποχή του. Σαφώς. Σαφέστατα. Ήρθε σε ρήξη με όλα τα κατεστημένα. Ναι. Με την εκκλησία. Με όλα τα κατεστημένα. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που ήταν ναυτικός, που ήταν να πούμε εργατικός, που είχε κοπανίσει ένσημα. Για να μην λέει. Δα, ατάπλε, μηδενιστής είσαι. Ω, δεν μηδενιστής. Όχι. Τον αξιόλογο θα τον κάνω Θεό. Θεό. Θα του πω το ωραία. Καζαντζάκης. 1953 δεν πέθανε. 57. Το 57, συγγνώμη. Πέθανε το 57. Πήγε κόντρα, είχε ιδέες. Ήταν πεζογράφος. Ήταν ταλέντο στο γράφημα. Νομίζω θα κατέβουμε στο Ηράκλειο να δούμε το μάτσο Φιάρης. Είναι μέσα στη μεγάλη εβδομάδα. Ναι. Είναι μια ευκαιρία να δεις και την Κρήτη που τόσο την αγαπάς. Καλά, εντάξει. Και να δούμε και τον τάφο του Νίκου του Καζαντζάκη. Τον τάφο, ρε, θα δούμε. Τι θα το κάνουμε τον τάφο του. Εντάξει, είναι. Άμα είναι σε πάω στο διακοφτό, να δούμε τον τάφο του Διονύση Παπαγιανόπουλου. Γιατί όχι, είναι επίσης πνευματικός άνθρωπος. Αγαπητός Διονύσης. Ναι. Έχει αφήσει και εκείνος εποχή. Ξέρεις την Αθήνα όταν κατέβαινα παλιά, πήγαινα Καρατζαφέρι. Όχι, πριν τον Καρατζαφέρι κιόλας. Το 84 έφυγε ο Παπαγιανόπουλος στο μάτι αυτόν τον κόσμο. Ο Παπαγιανόπουλος πέθανε 13 Απριλίου του 1984. Κάνα το θυμάμαι. Και τον βρήκαν στις 17 Απριλίου του 1980. Αυτό το θυμάμαι ότι είχε καθυστερήσει. Είχε... Δεν θυμάμαι τώρα ποια εποχή ήταν, θυμάμαι το 84. Πάσχα είχε... το 84 πέθανε. Επειδή δεν ήταν Πασόκ, δεν του δώσαν το ανάλογο. Σήμερα είναι και του Αγίου Ανδρέα. Ναι. Γιορτάζει Πάτρα. Γιορτάζει Πάτρα. Ναι, το Αγίου Ανδρέα. Ναι. Και ο Ανδρέας έχει χαρακτηριστεί με ένα και μοναδικό πρόσωπο στην ελληνική ιστορία. Ναι. Τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου. Και τον Όλοι... Ανδρέα Τάτο. Καλά, για του Αριανού. Ο Ανδρέας των Αριανών. Πού είχαμε μείνει. Στον Άρη με τα Γιάννενα. Στον Άρη με τα Γιάννενα. Ναι. Λοιπόν, θες να δώσουμε συνθέσεις πώς κατέβηκαν οι δύο ομάδες. Όχι, δεν νομίζω. Η γενική εικόνα με ενδιαφέρει. Ο Άρης προηγήθηκε. Ανταγωνιστικός ο Άρης. Ανταγωνιστικός, αλλά κουράστηκε. Κουράστηκε. Δηλαδή έδωσε ρυθμό. Ναι. Αναγκάστηκε να ακολουθήσει τον Μπας Γιάννενα. Βελτιώθηκε γιατί έπαιξε με μια ομάδα πολύ ποιοτική. Ο Άρης το προηγούμενο μάτς με άλλη εντεκάδα. Φούλαρε στο τελευταίο τέταρτο. Εδώ δεν μπορούσε. Αυτοί οι οποίοι παίξανε, οι περισσότεροι έχουν ελάχιστα παιχνίδια στα πόδια τους, ελάχιστα, ή και κάποιοι δεν παίξαν και καθόλου, δεν νομίζω ότι κουράστηκαν, δεν είχαν αγωνιστικό ρυθμό. Αυτό λέμε, δεν είχαν ρυθμό, ναι, δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν. Άλλο κουράστηκε από κακή φυσική κατάσταση και άλλο κουράζομαι από έλλειψη ρυθμού. Δεν έχω καλό ρυθμό. Αυτό, ναι, να το διευκρινίσουμε στο κοινό. Και δεν μπορούν να πούνε με και τα λοιπά. Και μάλιστα είχα δώσει και τα εύσημα στους Αριανούς. Που γυμνάζουν τον Άρη, ποιοι είναι οι γυμναστές. Αυτό το αγνοούμε, αλλά είναι μια ομάδα η οποία γενικότερα βλέπω ότι έχει ηρεμία στον πάγο της. Δηλαδή, χθες που παρακολουθούσα τον Δημήτρη τον Σπανού, ένας άνθρωπος ο οποίος καθοδηγεί την ομάδα, δεν την πανικοβάλλει, είναι το άκρο αντίθετο του Καλατζίδη. Δηλαδή, θα μου τα πεις για τον Σπανό. Τι κάνει ο Σπανός. Ο Σπανός προσπαθεί να ενεργοποιήσει τους παίχτες του χωρίς να τους πανικοβάλλει. Χωρίς να τους πανικοβάλλει. Και από ό,τι βλέπω, μιλάει πολύ ανθρώπινα, είναι δίκαιος άνθρωπος. Θέλει να τους έχει όλους ενεργούς και νομίζω ότι τα αποδυτήρια πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά στην ομάδα του Άρη, λόγω του Σπανού. Τον εκτιμούσα και από τις προηγούμενες ομάδες. Είναι δηλαδή πιο επικοινωνιακός. Ναι, και είναι μια ευκαιρία επειδή παίζει σε μια ομάδα που έχει λαϊκό έρισμα να φανεί και η δουλειά του. Δεν φαινόταν στις άλλες. Πέρσι στην ουσία δεν πιστώθηκε την άνοδο του Απόλλωνα, την πήρε αυτός ο προπονητής ο κακός ο Μάτζιος. Ενώ την ομάδα την έστειλε ο Σπανός και σε επίπεδο μεταγραφών και το ρόστερ για τη φιλοσοφία της κατηγορίας. Πήγε στο Αίγιο μετά. Αναγκαστικά είχε κάποια προβλήματα υγείας, νομίζω, η γυναίκα του και έφυγε αναγκαστικά στην πατρίδα του. Την ιδιαίτερη πατρίδα του που είναι το Αίγιο. Αίγιο, στον Πανεγιάλιο. Ναι, έχει την προφορά, ναι. Κεραυνός Αιγιαλίας. Ο Παπαγιανόπουλος έπαιξε δεξί εξτρέμ στον κεραυνό Αιγιαλίας, το ξέρεις αυτό. Ήταν παλέμος του Πανεγιαλίου κιόλας ο Σπανός ο Δημήτρης. Ναι. Καλό εννιάρη, τον θυμάμαι γάμα β' εθνική δεκαετία 90. Νομίζω ο Αλέφαντος μου είπε ότι κάπου τον είχε παίχτη. Στον Ιωνικό τον είχε, που τον είχε παίχτη. Το Δημήτρη Σπανό. Ο Αλέφαντος με είπε, είχα το Σπανό παίχτη, λέει. Και ήταν πολύ καλός, λέει, και πολύ πειθαρχημένος. Μου είπε. Φαίνεται ο άνθρωπος ότι είναι τρομερός χαρακτήρας και ποδοσφαιράνθρωπος. Πού τον είχε όμως για ο Αλέφαντος που με είπε κατηδίαν,
Λέει είναι καλό παιδί, λέει, και, και καλό αθλητή, λέει. Ήταν. Για προπονητή δεν το ξέρω, λέει, για να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Και τον έχω εγώ τον παρακολουθώ εδώ και χρόνια στη Β' Εθνική, ναι, και στη Γάμα που ξεκίνησε. Δεν τον έχω παρακολουθήσει, μου λέει, να τον μελετήσω τον Σπανό. Αλλά είναι δίκαιο. Ήταν, λέει, καλό σαν παίκτη, τον είχα λέει. Και νομίζω ότι είναι άνθρωπο ο οποίο είναι και διαλλακτικό. Δοκιμάζει πολλά συστήματα, δεν είναι κολλημένος με πρόσωπα. Τριάδα στο στόπερ δεν παίζει. Το έχει προσπαθήσει. Τετράδα. Στον Παναγιάλιο δεν θυμάμαι. Δεν τον είδα και εγώ. 4-3-3 χωρίς δεκάρι. Χθες έβαλε και τον Στεφάνοβιτς να πάρει και αυτός ρυθμό. Αλλαγή. Αλλαγή, δεν έχει σημασία. Ναι. Μπήκε ο Πλατέλας, φάνηκε πόσο λίγο είναι για επίπεδο Super League, πόσο καλό είναι επίπεδο Football League. Μην το λέω, γιατί το λες αυτό, μου το πες και έξω. Εμένα ο Πλατέλας μ' αρέσει. Βρετράκαρε με το χορτάρι χθες. Εκεί με στα Γιάννα με 10 ποδοσφαιριστές που προσπάθησε να κάνει ατομικές ενέργειες. Τον κόβανε για νιώτες, έπεφτε πάνω τους σε κάτι ογκόλυθο. Από σωματότυπο. Το επίπεδο της Β' Εθνικής είναι πολύ πιο χαμηλό, γι' αυτό ο Πλατέλας φαίνεται. Πήγαινε πάνω στον Μπέριο με τον Τζιμόπουλιο. Δηλαδή χανότανε. Εσύ αν ανέβει ο Άρης στην Άρτα Εθνική, δεν τον κρατάς τον Πλατέλα. Δρόμο. Δρόμο. Κάσος αθλητάρα. Αθλητάρα ο Κάσος. Ναι, αλλά πολύ ο Πλατέλας τα βάζει τα γκολ. Ο Πλατέλας πατάει περιοχή. Ο Πλατέλας γυρίζει προς τα πιο χρήσιμο είναι ο Κάσος. Ναι, αλλά ο Κάσος δεν σκοράρει. Πώς δεν σκοράρει, μια χαρά σκοράρει. Χθες έκανε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, ο άλλος τα κοράει. Πίεσε ψηλά. Ναι. Καλώς ήταν και ο Μπαρκάνη για ένα 30 λεπτό μετά, έσκασε και ο ίδιος. Ναι. Ήταν δύσκολο το παιχνίδι, απαιτητικό για τον Άρη. Ναι. Νομίζω οι παίχτες του και ο κόσμος του το γούσταρε. Ναι. Είχε πολύ καιρό ο Αριανός να δει ένα καλό ποδοσφαιρικό φτιαχμένη θέαμα. Φτιαγμένοι είναι Αριανοί το τελευταίο μήνα. Κοίταξε, ο Μάνα. Σακούς βγαίνουν, μιλάνε, κάνουν. Και να τους πω κάτι, ναι, να προσέξουν πάρα πολύ το μάτς Κυριακής, γιατί ο Κισαμικός είναι η καλύτερη ομάδα της Παναχαϊκής. Κάποιο καλό είναι. Είναι ο γιος του Πετράκη και προπονητής. Μια, μια ομάδα με πολλά τρεξίματα, άγνωστος στους πολλούς παίχτες για το ευρύ κοινό. Αλλά καλύτερη ομάδα από τον Παναγιώτη. Ο Πετράκη των Ιωαννίνων είναι προπονητή. Είναι προπονητή στον Κισαμικό. Πόσο χρόνο είναι, ρε. 29. Είναι Νάγκελσμαν καινούριο. Ναι, 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 ναι. Τον δούμε. Τρεις το μεσημέρι Κυριακή. Τα Γιάννενα με τον Πετράκη τα βλέπει ότι. Αδικούν τον εαυτό του. Ναι. Είναι πολύ άτυχα. Δηλαδή ναι, έχουν χάσει δύο παιχνίδια στη λεπτομέρεια και τα καλύτερα. Δεν είναι ότι έχει πτώσει η βιολογική. Όχι, όχι. Ρεφορμαρίσματα, ότι ήρθε η ώρα του Πετράκη να φύγει που λέμε. Καμία σχέση. Όχι. Απλά βλέπω τον Γιαννίκογλου να παίρνει τη θέση βασικού του Βελίδη. Είναι ευκαιρία για τον Μάκη. Ναι. Αδικήθηκε στον Ηρακλή με αυτόν τον απίθανο τερματοφύλακα του Χουάντερσον. Ναι. Χθες γελούσαμε που έπαιξε το Όφι Απόλλων. Με χρονοκαθυστέρηση έπεφτε στα γκολ του Όφι. Ναι. Πού πας με Χουάντερσον, βρε Απόλλωνα. Είναι χοντρός. Τι χωράστο. Κάποιοι τον αποθέσαν εδώ, ποδοσφαιρικά λίγοι. Και είχαν το καημένο το παιδί να περιμένει στη σκιά του Χουάντερσον. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτές είναι ομάδες. Πάτερ Φαμίλια, εκεί, εδώ, Ηρακλάρα, τάκ, τάκ, πώς τα ρίσματα στο Facebook. Ο Καζαντζάκης τώρα πιάσει και το. Εκτός από ναυτικός. Και στις Ηλιές δεν πήγαινε, τι ήταν εκεί πέρα. Μπορούμε να δούμε τη βιογραφία. Ναι. Δεν θυμάμαι, ναι, δεν θυμάμαι με ακρίβεια τι άλλα έχει κάνει. Ναι. Σκληρός άνθρωπος. Σκληρός. Παντρεμένος παιδιά είχε. Νομίζω όχι. Όχι, Θα το δούμε τώρα. Στην πίεση ήταν. Τώρα μην είπε ο γιατρός, ήμουν στο Καζαντζάκη, λέει μου. Ο Καζαντζάκης. Ο Μπανιώτης. Όχι, όχι, άλλος γιατρός. Επεμβατικός. Επεμβατικός. Ανδρολογικά θέματα. Έχω ένα φίλο που μου λέει. Το καταλάβαμε. PSA 6. PSA, λέω, είναι PSA. Πολύ. PSA, ναι. PSA, εσύ. Είσαι πολύ, λέω, μεγάλος. Μου έδωσε, λέει, κάτι αντιβιώσεις, λέει, ένα σελάσεις. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε. Λέγε, λοιπόν, ο δημοσιογράφος, πολιτικός, μουσικός, ποιητής και φιλόσοφος. Ναι. Με πλούσιο λογοτεχνικό, ποιητικό και μεταφραστικό έργο, αναγνωρίζεται σαν ένα από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες και όσο περισσότερο μεταφρασμένο σε παγκόσμια κλίμακα. Ναι. Έγινε λίγο γνωστότερος ακόμη μέσω της κινηματογραφικής απόδοσης του έργου του. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Ναι, παίχτηκε. Ο βίος και η πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά και ο τελευταίος πειρασμός. Ήταν από τους πιο βασικούς. Παίχτηκαν αυτά όλα. Λοιπόν. Παίχτηκαν ταινίες αυτά όλα. Χριστός ξανασταυρώνεται, δεκαετία 70. 57-26 Οκτωβρίου πέθανε στο Φράιμπουργκ της Δυτικής Γερμανίας. Ναι. Λευχαιμία, καρκίνος δηλαδή. Ναι. Σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τι τρομάζουν αυτοί που κάνουν σε λευχημία, τότε λοιπόν, δεν γλίτωρες. Επειδή είναι πολύ ταξιδεμένος, ναι, εγώ του δώσα μια άλλη επαγγελματική διάσταση. Ναι. Νομίζω ότι έχει. Μπορεί να τον πει και ναυτικό με την έννοια των ταξιδιών. Ναι. Είναι ο άνθρωπος δημοσιογράφος. Ναι. Από τους πλέον δραστήριους, ναι, και πολύ ταξιδεμένους ανθρώπους. Ναι. Εντάξει, ό,τι και να πει για τον λογοτέχνη Καζαντζάκη είναι λίγο. Για παιδιά δεν βλέπω εκεί. Όχι, όχι. Δεν, ναι, ήταν μόνο του. Μάλιστα. Οικογένεια λέει, νεαρή ηλικία. Για διάμεσο λίγο. Λοιπόν, ο Καζαντζάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 18 Φεβρουαρίου. 3 Μαρτίου το 83. Γιατί 18 Φεβρουαρίου. Ή 3 Μαρτίου. Εντάξει, δηλαδή. 17 Φεβρουαρίου είμαι εγώ. Έχει κάτι από Καζαντζάκη δηλαδή. Μία μέρα πριν. Και 3 Μαρτίου τι είναι, πέθανε. 3 Μαρτίου θεωρείται γιατί ήταν αυτό με τα ημερολόγια, παλιά και νέα. Από το 23 και μετά να ξέρει. Στάσου, ρε, τι. 18 Φεβρουαρίου γεννήθηκε 3 Μαρτίου.
Είναι αναλόγως ότι είναι πριν το 23, γεννημένος. 17 Φεβρουαρίου είμαι εγώ. 4 Μαρτίου είναι η κόρη μου. Είδες. Ναι, παλιοημερολογείτες, δηλαδή τον έχουν αλλιώς. Τέλος πάντων. Το νησί ήταν ακόμα υποτουρκική κατοχή. Το νησί. Η Κρήτη. Ναι. Ήταν γιος του καταγόμενου από το χωριό Βάρβαρη, σημερινή Μυρτιά, στο που βρίσκεται Μουσείο Εμπόρου Γυρικών Προϊόντων κτλ. Ναι. Είχε δύο αδελφές, έναν αδελφό κτλ. Okay. Άλλο. Να δούμε αν παντρεύτηκε ο άνθρωπος. Μα για να κάνει τέτοια σπουδαία καριέρα, μάλλον δεν θα παντρεύτηκε. Για δες. Θα του είχε ρουφήξει λίγο ενέργεια η σύζυγος. Λες. Εγώ δεν νομίζω ότι παντρεύτηκε. Δεν το ξέρω βέβαια. Δεν φέρνει. Πολλά ταξίδια έκανε, πολλές δουλειές έκανε. Δύσκολα θα ήταν παντρεμένο. Όχι, όχι, κάτσε. Όχι. Δεν έχει. Όλο και κανένας τα είχε. Παντρεύτηκε, λέει, την Ελένη Σαμίου. Α, όλα. Και. Το 45. Ναι. Το 45. Σε ηλικία μεγάλη. Προστάτης δεν έκανε παιδιά τότε. Από ό,τι φαίνεται δεν έκανε. Δεν έκανε, δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε. Άστο τον Καζαντζάκη, καλά είναι εκεί που είναι τώρα, χθαμένος. Δεν τον βγάλαν μάλλον, ναι. Τον πετάξω σε κανένα στο φυλάκι όπως εμάς. Όχι, είναι εκεί θαμένος, δεν τον βγάλαν τα κόκαλα. Όχι, όχι, όχι. Τα κόκαλα είναι εκεί. Ωραία. Άλλο, τι έχουμε. Καζαντζάκη είπαμε, Άρη είπαμε, Γιάννενα είπαμε. Θα πούμε για τον Μπάοκ τώρα με την Ξάνθη. Σε Ξανθιώτη τώρα πια. Ετοιμαζόμαστε. Οπαδός της Ξάνθης. Για ένα παιχνίδι το Σάββατο. Έχουν παράπονα οι Παοξίδες. 12 ευρώ, 12 χρονών παιδιά και κάτω. Αυτός εδώ ο Νέρωνας, να πούμε. Πώς το λένε. Πανόπουλος. Ο Πανόπουλος. Ο Νέρωνας, λέω. Ποιος σου σκότωνε τα παιδιά, ρε. Ο Ηρώδης. Ο Ηρώδης και λέω ο Νέρωνας. Ο Ηρώδης ζητάει λεφτά κάτω από 12 χρονών παιδιά, να πούμε. Φωνάζουν οι Παοξίδες. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα, πώς θα πάω εγώ. Ο Καβαλιώτης, ο Δραμινός, ο Θεσσαλονικιός. Να μην πάει. Να μην πάει. Να μην πάει. Να μην πάει. Διάλειμμα. Να μην πάει. Μάλιστα. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Ό,τι πεις. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Stuki.gr. Τα πάντα για το κινητό και το τάμπλετ σου. Η πιο μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά. Με ένα κλικ στο Stuki.gr. Stuki.gr. Σέρβις από επαγγελματίες τεχνικούς. Παράδοση αθημερών. Θα μας βρείτε Αθήνα, Ηλιούπολη, Κορυδαλός, Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου 25, στο ύψος του Ευκλείδη. Τηλέφωνο 2311-243-111. Θερμαϊκός. Σούπερμάρκετ και κασενκάρι. Σούπερμάρκετ. Συν κασενκάρι. Ίσον πιο φθηνά και από φθηνά. Δηλαδή. Είναι για επαγγελματίες ή για ιδιώτες. Εδώ είναι η ουσία. Είναι 2-1 και για ιδιώτες και για επαγγελματίες. Θερμαϊκός. Χιλιάδες προϊόντα για το σπίτι και για τον επαγγελματία στις καλύτερες τιμές. Θερμαϊκός Σούπερ Μάρκετ και Κασενκάρι. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηδανίων στην περιοχή αεροδρομίου δίπλα στις Θερινές Μούσες. 2310-4747-85. Αυτή την εβδομάδα σούπερ προσφορά σε όλα τα ζυμαρικά μπαρίλα. Η συσκευασία 500 γραμμαρίων μόνο 64 λεπτά με το ΦΠΑ. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη και θυμηθείτε, αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορος Ουγκό 14, γωνία με Φράγκον, Άνω Λαδάδικα, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310-555-093. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο, βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Λαλαλά, 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 λαλαλά. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψα σαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrospor. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6Γ στα Κωνσταντινούπολιτικά.
Ρεμπέτικο Σεριάνι. Τα αφιερώματα που κάνει στον Στέλιο Καζατζίδη, με ερμηνευτές τον Θέμη Αδαμαντίδη και τον Αγάθωνα Ιακωβίδη πλησιάζουν στο τέλος τους. Πάρε τα χνάρια που αφήνω. Κάντε άμεσα την κράτησή σας για να απολαύσετε τον μοναδικό Θέμη Αδαμαντίδη σε πρώτο πρόγραμμα αφιερωμένο στο Στέλιο Καζατζίδη και σε δεύτερο πρόγραμμα με όλες τις λαϊκές και ερωτικές επιτυχίες του. Μην το χάσετε. Το Ρεμπέτικο Σεριάνι σας περιμένει. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 70 35 35. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ότι θα διαφήμιζα και Καζαντζίδη. Ε, εντάξει. Γουστάρεις. Ε, σου ταιριάζει. Πάμε. Πού, όχι. Θέμη. Βέβαια. Εγώ πάω. Θέμη Αδαμαντίδη, άκουγα από μικρός. Τον γουστάρω πολύ. Ούτε ναι. Καν. Εσύ δεν είσαι ροκάς. Ε, ροκάς εσύ, τι ακούς. Γιατί, τι μουσική ακούς. Τέκνο, άσε τέκνο. Τέκνος. Άσε τέκνο. Άσε τέκνο. Γι' αυτό πας σε κάτι πάρτι να πούμε και με λες Κώστα, δεν μπορώ τώρα, μιλάω κτλ. Ναι. Ναι. Είμαι σε κάτι πάρτι, ναι. Λοιπόν, πάρτι θα έχουμε και στην Ξάνθη. Θα έχουμε. Ναι. Αγωνιστικό για την ομάδα. Φωνάζουν οι παοξίδες, να πούμε. Πολύ μαγιά ο Πανόπουλος. Θα σε να πω κάτι για ναι. Τον κύριο Πανόπουλο. Να πεις για τον κύριο Πανόπουλο. Η πολιτική των εισιτηρίων και ναι. Η τιμή είναι συγκεκριμένη. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω άλλο. Εγώ έχω ένα 100 ευρώ, 80 και 100 ευρώ το διαρκείας για όλα ναι. Τα παιχνίδια. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή για Super League. Ναι. Ξέρει. Ότι στα παιχνίδια με ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό έχει μεμονωμένα εισιτήρια μόνο για οπαδούς φιλοξενούμενων. Δηλαδή, οι γηπεδούχοι δεν βγάζουν εισιτήρια, να ξέρεις. Ναι. Πάνε μόνο διαρκείας ναι, ναι. Από τους οπαδούς της Ξάνθης. Ωραία. Που τιμολογούνται 20 για το πέταλο και 25 για τη θύρα γάμα. Ε, παιδάκι μου, τώρα σου λέει εγώ άλλος ότι ρε φίλε, να πούμε, έχω ένα παιδάκι τώρα 10 χρονών. Θα πληρώσει εισιτήριο. Να πληρώσει. Να πληρώσει. Ε, πώς θα πληρώσει δηλαδή. Να πληρώσει, ναι. Πώς θα πληρώσει. Να πληρώσει. Αυτή είναι η άποψή μου. Να πληρώσει. Να πληρώσει. Το παιδάκι μου, ρε. Το παιδάκι, τι να κάνουμε, εδώ το γράφει. Στα παραπάνω μέλη μου ένα εισιτήρια δεν μπορούνται παιδικά εισιτήρια ανεξαρτήτου ηλικίας και έστω στο γήπεδο θα γίνεται μόνο με την αγορά εισιτηρίου. Το διευκρινίζει εδώ η ανακοίνωση της επίσημη, το επίσημο site της ΠΑΕ. Νομίζω ότι είναι η πολιτική ίδια. Δηλαδή, αριθμητικά. Που... Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί που έχουν ακριβώς την ίδια πολιτική αντιμετώπιση από την ΠΑΕ ΞΑΤ και την ξέρουν, δεν διαμαρτύρονται. Και κλασικά ο Καζαντζηδισμός που είναι ίδιον του ΠΑΟΚΤΣΙ. Δηλαδή, τόσα χρόνια ισχύει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι. Δεν είναι μια δεκαετία. Ναι. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και τα μεμονωμένα εισιτήρια για τους αγώνες στους υπόλοιπους της ΞΑΤ είναι 10 ευρώ. Αυτή είναι η πολιτική των τιμών. Δηλαδή, πάρε διαρκεία άμα είσαι στην ευρύτερη περιοχή και δε 4 ντέρμπι. Το ίδιο σου βγαίνει. Δηλαδή τώρα κλαίει μόνο παοξής, δηλαδή θες να μου πεις. Από μέχρι στιγμής έπαιξε και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Ναι. Δεν έκλαψε ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Ολυμπιακός. Δεν έβγαλε όμως ανακοίνωση για παιδιά κάτω των 12 ετών. Το στο... ίδιο ίσχυε και τότε. Ναι, αλλά τώρα το βγάζει, δεν το ξέραμε. Εντάξει. Ο Καζαντζάκης μου λέει εδώ ένα φιλικό μου πρόσωπο. Παντρεύτηκε δύο γυναίκες, τη Γαλάτια Αλεξίου. Ωραία. Και αργότερα γνώρισε την Ελένη Σαμίου. Ωραία, τη γνωστή Σαμίου. Ποια Σαμίου. Εντάξει, δεν μας απασχολεί τώρα το κομμάτι του ιδιωτικού βίου του Καζαντζάκη. Δεν έκανε μωρά, μου λέει ο φίλος. Δεν έκανε, όντως το είδαμε εδώ, δεν έχει παιδιά ποτέ. Ναι. Και εγώ δεν θυμάμαι να έχει κάνει παιδιά. Ναι. Εντάξει, ο κύριος Καζαντζάκης. Τι κύριος Καζαντζάκης, 50 χρόνια πεθαμένος είναι. 60. Ήταν ο μεγαλύτερος Έλληνας λογοτέχνης. Ναι. Ήταν αριστερός. Άθεος. Άπατρης. Τι ήταν. Άθεος. Ναι. Αγνωστικιστής μάλλον. Αγνωστικιστής. Μετά στην αθεία. Αθεία, ναι. Από εκεί και ύστερα είναι άνθρωπος ο οποίος δεν είχε αυτό που λέμε. Εντάξει, ήταν πέρα από πολιτικές. Ναι. Ακομματίκ. Ακομματίκ. Ακομμάτιστος. Ακομμάτιστος. Πολιτικοποιημένος, αλλά ακομμάτιστος. Ναι. Ναι.
μπορεί να τον πει βενιζελικό. Λόγω. Λόγω και καταγωγής, ναι, και τα λοιπά. Εντάξει. Ναι. Τώρα νομίζω ότι ο Κωνσταντάκης ξεπερνάει τις πολιτικές παρατάξεις και τις ιδεολογίες. Ναι. Είναι υπεράνω. Δεν ήταν σαν το Μίκη Θεοδωράκη, ας πούμε, που ήταν αριστερός, ας πούμε, και πολιτικοποίησε τη μουσική, ας πούμε. Όχι. Δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος. Όχι. Όχι. Τεράστιος, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω για τον Νίκο Κωνσταντάκη. Ναι. Η ιστορία τον έχει κρίνει και τον έχει κατατάξει κορυφαίος. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να εκδράμει στην σχετικά κοντινή Ξάνθη. Θέλει να εκδράμει. Θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ. Γιατί να προσέχει? Για παραβατικές συμπεριφορές. Παραβατικές συμπεριφορές, τι θασίτης είναι. Εντάξει. Από το Σαμοθράκι είναι, τι. Βλέπεις ότι είναι πολύ αυστηρές οι ποινές. Κουβαλάει μια έτσι προϊστορία αρνητική πάνω στο το κομμάτι. Ναι, ναι. Ο λαός του ΠΑΟΚ έχει βγάλει και εμπριστικές ανακοινώσεις περί του νικήστε ή μη γυρίστε. Να μην γυρίσετε. Έλα, ρε. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα περάσει εύκολα η ομάδα του ΠΑΟΚ από τα πειράδια. Δεν θα περάσει εύκολα. Γιατί να μην περάσει εύκολα? Γιατί να περάσει, δηλαδή. Δηλαδή, εσύ χρωστάει Ξάνθη στον ΠΑΟΚ κάτι, ή είναι τόσο καλύτερο ο ΠΑΟΚ που μπορεί αγωνιστικά να περάσει εύκολα μέσα από τα πηγάδια. Εσύ τι λες, αν παίχτησε τα ίσια το μάτς με διαιτησία. Δεν κερδίζει. Ποιος? Ο ΠΑΟΚ. Δεν κερδίζει. Δεν κερδίζει. Γιατί ρε φίλε να μην κερδίζει, δηλαδή τι έχει Ξάνθη, δηλαδή. Είναι ισορροπημένο το παιχνίδι. Πάει παντού. Πάει παντού. Είναι μια ομάδα που δέχεται δύσκολα φάσεις. Δεν προηγείται δηλαδή ο ΠΑΟΚ με το υλικό του. Ναι. Να δούμε τώρα που έχει φτάσει η τιμή του διπλού. Άνοιξε το 2-0-5, θα το δούμε τώρα. Να το δούμε, να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά, ναι. Για πες. Αγωνιστικά, γιατί να ο ΠΑΟΚ να υπερτερεί της Ξάνθης, τη λύπη της ομάδας. Τι λέει? Στο 1-75 έχει σταθεροποιηθεί. 1-75. Ξεκίνησε το 2-0-5, πήγε στο 1-75. Πολλοί το κυνηγάνε. Γιατρέ, τι να μας πάει ρε ταγάρι ο ΠΑΟΞης? Τι να μην πάει ρε ταγάρι ο ΠΑΟΞης, που θα χρεώσετε και το μικρό παιδί και το κανονικό εισιτήριο θα είναι 20-25 ευρώ, επαρχιώτικο γήπεδο. Για σοβαρευτείτε, αντί να πεις ότι δεν είναι σωστό, το επικροτείς κιόλας. Άκου να πω κάτι μεταξύ μας. Την ημέρα του αγώνα, δεν νομίζω ο κύριος Πανόπουλος, αν διαπιστώσει ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι οικογενειάρχες, να χρεώσει παιδικό εισιτήριο. Μην τρελαθούμε. Απλά προσπαθεί να αποτρέψει κάφρους. Στο λέω στα ίσα. Αυτή είναι η λογική του. Εδώ μου λένε ότι δεν ήταν άθεος. Πιο θρήσκος από τον καθένα. Παρερμηνεύτηκε, λέει, για τον Κωνσταντάκη. Τώρα αυτό είναι διφορούμενο. Δηλαδή. Ας αφήσουμε τον καλλιτέχνη και τα πιστεύω του. Ναι. Νομίζω ότι άφησε το να τεράστιο. Το παρερμήνευσαν, λέει εδώ ο φίλος μου. Ο άνθρωπος, είπαμε, ήταν αγνωστικιστής. Άντε πάλι. Αγνωστικιστής ήταν και ο Τζίμερος. Τι θα πει αγνωστικιστής? Αυτό που λέμε, δηλαδή, δεν είχε. Η έννοια της ύπαρξης ή μη ύπαρξης Θεού δεν μπορεί να το γνωρίζεις. Δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι ύπαρξης είναι μαθηματική. Είναι μαθηματική. Μετά από ότι ήταν ντεϊστής, ξέρω εγώ, ήταν πιο πολύ τάση στον αθεϊσμό ή τα λοιπά. Αυτά είναι. Τώρα τι να σου πω. Ναι. Είναι κατατάξεις οι οποίες δεν μας αφορούν κιόλας. Είναι προσωπική έτσι υπόθεση του καθενός. Οι παπάδες γιατί τον αφορήσαν, τι έκανε? Τώρα δεν θυμάμαι. Τι έκανε, Γιάννη, γιατί τον αφορήσαν? Γιατί τον αφορήσαν, γιατί τον είπανε? Γιατί πήγε κόντρα, να πούμε. Και το Χριστό ξανασταυρώνεται. Για το έργο του, νομίζω. Για το έργο. Για το έργο. Ναι. Και δεν τον διαβάσανε, ας πούμε. Κάτι λοιπόν, τέτοιο. Ναι. Αυτά για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αυτά για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Μην κλαίτε. Η πολιτική των τιμών είναι η ίδια για τους τέσσερις μεγάλους. Δεν κάνει, δηλαδή, κάτι ξέχωρο, κύριος. Δεν κάνει διακρίσεις αεκτσίδες, Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, ΠΑΟΚτσίδες. Ξέρουμε ότι η ευρύτερη περιοχή βρίθηκε από ΠΑΟΞΙΔΕΣ και από Παναθηναϊκούς και από Αλτσίδες. Και τι τους απαντάς, άμα δεν γουστάρετε μην έρχεστε. Άμα δεν γουστάρετε μην έρχεστε, ρε παιδιά. Ναι. Δεν είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε 20-25 ευρώ. Ναι. Αλλά αν θα έρθετε. Τόσο τιμολογούμε, λες. Αν θα έρθετε, θα πληρώσετε. Ναι. Ωραία πράγματα. Ναι. Ξηγημένα, έντιμα. Έντιμα. Ναι. Ο Μπανιώτης ο γιατρός. Ο Κασατζάκης ήταν ένας άγιος αμαρτωλός. Γραφιάς και Ζορμπάς. Λείπει κείμενο. Λοιπόν, γραφιάς και Ζορμπάς. Μεγάλη ανάλυση ο τύπος. Μεγάλη ανάλυση ο τύπος. Τι άλλο έχουμε? Μιλήσαμε για Άρη, μιλήσαμε για Πάο. Εγγυνιακό Καλαμαριά. Εγγυνιακό Καλαμαριά. Πήγες. Πήγα. Πήγες. Τι είδες? Είδα το σοου του Καλατζίδη. Τι σοου? Δυστυχώς από Απόλλων Πόντου ή Απόλλων Καλαμαριά είναι μια ομάδα προσωποπαγής. Ο άνθρωπος αυτός είναι πάνω από τρεις. Ερμήνευσε το στο Κορδελιό, τα σχολεία δεν μαθαίνουν γράμματα. Λοιπόν, είναι μια ομάδα που ο Καλατζίδης, σαν προπονητής, σαν οντότητα, επειδή είναι και ο αδερφός του χρηματοδότης, είναι πάνω από το καλό της ομάδας. Λειτουργεί πολύ εγωιστικά και μόνο για το προσωπικό του συμφέρον. Να δείξει τον εαυτό του κάτι αξίζει. Μιλάει πολύ άσχημα στο τεχνικό επιτελείο, στο ιατρικό επιτελείο, στους παίχτες. Συμπεριφέρεται σαν Νέρονας. Νέρονας. Στο αγωνιστικό τμήμα, στους πάντες.
Δηλαδή, είναι δυνατόν να χάνει ομάδα σε Βρεκαλατζίδη και να μην κάνει τρίτη αλλαγή, να μην βλέπει τι γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να μην βλέπει τι έχει πρόβλημα στα χάφ, ότι έχει βάλει τρία χάφ ο Γυναικός, το έχει πάρει το κέντρο. Να ανοίγει διάλογο με την κερκίδα, να γελάει ο τέταρτο μαζί σου, να αποβάλει τον Κώστα Γεωργιάδη, γιατί κάποιο πρέπει να αποβάλει και να αφήνει τον Απόλλωνα να χωρίσει προπονητή. Και δεν μπορούν και απλωστεί να μιλήσουν. Γιατί σου λέει, άμα σε αφήσει ο Κάλλας, θα πάμε στα αζήτητα. Γιατί είμαστε ένα σωματείο το οποίο είναι ανθυπογειτονιά. Ανθυπογειτονιά? Τι είναι? Τι είναι αυτό το πράγμα, τι έκφραση, τι λέξη είναι αυτή? Ανθυπογειτονιά? Ούτε καν γειτονιά, ούτε καν υπογειτονιά, ανθυπογειτονιά. Ανθυπογειτονιά. Τι να πει παραπάνω για τον Απόλλωνα. Ναι. 70 άνθρωποι όλοι και όλοι. Ο Καλατζίδης να δίνει το προσωπικό του σοου, ο άνθρωπος είναι σε άλλη, είναι γραφικός πλέον. Γιατί ρε φίλε, έκανε καταγγελία μετά το μάτς. Τι καταγγελία? Καταγγελία, έκανε για στιγμή. Έχει στοιχεία. Τον κάλεσε η εισαγγελεύση, γιατί? Με τι στοιχεία? Θα τα παραθέσει ο ίδιος. Έχει στοιχεία για κακουργηματικές πράξεις. Πού να ξέρω εγώ, αυτή θα τον φωνάξει, η γυναίκα, πώς τη λένε οι εισαγγελεύσεις, θα καταθέσει ο Καλατζίδης και από εκεί και πέρα, ό,τι γίνει, γίνει. Ναι. Λοιπόν, τι να σου πω, η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος προπονητικά έχει χάσει τα βάκια τα πασχάλια. Περίμενε έναν Αιγινιακό διαφορετικό, του ήρθε μια ομάδα σφριγγυλή, δυνατή, όπως πρέπει να είναι μια ομάδα που την κάνει. Πού πονάει ο Απόλλωνας, ρε παιδί μου? Στα πονάει. Πάντα. Τι στα πάντα? Με τον ΠΑΟΚ έκανε παιχνιδάρα. Λαϊκισμός. Λαϊκισμός. Τα έδωσε όλα και έμεινε από δυνάμεις. Δηλαδή πήγε εμένα σε Ιτσέντο να τρέξει και να κάνει κόντρα με μια Φεράρι. Φεράρι. Αυτή είναι η διαφορά αγωνιστικά ΠΑΟΚ και Απόλλωνα. Ναι. Και έμεινε στον τόπο. Κράσαρε το μηχάνημα. Κράσαρε. Τι έκανε? Ένα μάτς μπορεί να το παίξει και εσύ και εγώ, να τα δώσουμε όλα και μετά όλη τη χρονιά να είμαστε στην αποκατάσταση. Ναι, μας πάνε εκεί στην αρρωγή. Ναι. Βλέπεις μια ομάδα που παίζει με το Βεργόνι Χαφ. Ο μικρός ο Καλατζίδης που παίζει, μάλλον είναι με βίσμα λόγω του πατέρα του. Γιατί ρε, φίλε, έχει καλύτερο εκεί να βάλει. Αριστερό μπακ, δεύτερο δεν έχει το καλύτερο μισθοδοτικό παίκτη, το Σιμελίδη, τον χρησιμοποιεί αριστερό μπακ. Ο Μπρίτο υπάρχει και δεν υπάρχει. Χασομέρης. Αναγκαστικά χάνεται και αυτό στην υπόλοιπη μετριότητα. Συγκινητικός ο Καπίας, ο Σαμαράς 39, ο Λόπες πέφτει με χρονοκαθυστέρηση, λες και έχει λουμπάγκο. Στον κόλτο πρώτο του Γκατζολάρη. Βγαίνει πεντάδα. Να σου πω τις ομάδες. Και Σαμικός είναι καλύτερος. Ο Όφι είναι σίγουρα καλύτερος, τα Τρίκαλα είναι σίγουρα καλύτερα, η Δράμα το συζητάμε, ο Άρης το συζητάμε. Εκεί Καραϊσκάκης Άρτα συμπαθητικός, ο Πασεραϊκός καλύτερη μπάλα παίζει. Α σώσει την κατηγορία και τα υπόλοιπα θα βλέπουμε. Το γιατρό. Το λέω στα ίσα. Ναι. Το θέμα είναι να σώσει την κατηγορία και να μην έχει και έλλειμμα η ομάδα. Ναι. Να μην χρωστάει. Ναι. Είναι καινούργια ΠΑΕ. Νοικοκύρης είναι. Τι θα πει νοικοκύρης? Ότι έχει έσοδα. Έσοδα. Από την τσέπη του δεν πληρώνει ο Κάλλας. Ε. Παντελώνει τρίπιο δηλαδή στην ουσία. Ό,τι είναι τα βάζει ο αδερφός του. Ε, και. Δηλαδή οι υπολογιστές κάναν διαρκείας. Και αν ανέβει. Χορηγούς. Και αν ανέβει του χρόνου ΑΕθνική. Πώς να ανέβει? Όχι φέτος, του χρόνου. Θα πρέπει να κάνει αλλαγές στο ρόστερ δραστικές. Αυτό το 4-4-2. Πρέπει να το αλλάξει. Σίγουρα πρέπει να το αλλάξει. Ο Φάμπιο αδικείται που δεν παίζει βασικό σε αυτόν τον Απόλλωνα. Ο Φάμπιο. Ο Μιλοσάβλια πρέπει να είναι βασικό σε αυτόν τον Απόλλωνα. Είναι δηλαδή πιο ποιοτική. Ο Λουντούλ είναι κυκλοθυμικός. Το βάζει όμως. Είναι αθλητής, αλλά είναι κυκλοθυμικός. Δηλαδή είναι όπως ξυπνήσει. Ο Κυβελίδης είναι συγκινητικός, προσπαθεί το παλικάρι, αλλά ξεπερασμένος. Δεν μπορεί να προσφέρει κάτι. Δεν σε συγκινεί δηλαδή ο Απόλλων ποτέ? Όχι. Δεν τον είδα σε δύο παιχνίδια με Πασαραϊκό. Πήγε με στι Σέρε. Και τον Αιγίνιο. Αυτά τα δύο μάτια τον είδε. Τον είδα. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα βλέπει έναν προπονητή αντί να αφοσιωθεί στο παιχνίδι, ναι. Να βλέπει το παιχνίδι, ναι. Άνοιγε διάλογο με την κερκίδα. Το βρίζανε. Οφείλει να μιλήσει με την κερκίδα. Δεν ξέρω, ανάλογα το χαρακτήρα του ο καθένα. Ο άνθρωπο προπονητή είναι. Τι ασχολείται με την κερκίδα? Η κερκίδα είναι εκεί για να τον αποσυντονίσει και πέτυχε το σκοπό τη. Αντί να ασχοληθεί με το παιχνίδι, μιλούσε με την κερκίδα ένα 15 λεπτό. Είναι ναι. Τυχερός που είναι σε μια ομάδα χωρίς κόσμο και δεν του γίνεται κριτική. Εγώ του κάνω κριτική γιατί αγαπάω το ποδόσφαιρο. Και έχω απαιτήσει από τον Απόλλωνα να είναι πιο σοβαρός. Μάλιστα. Ποδοσφαιρικά. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι σοβαρός. Έχασε τον έλεγχο, λες. Τον έχει χάσει πλέον. Μάλιστα. Και το λέω για καλό του. Μάλιστα. Δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο Καλατζίδη. Ποδοσφαιρικά τον κρίνω. Μάλιστα. Αλίμονο. Πανιώτης γιατρός. Στο Ζορμπά λέει: αν μια γυναίκα κοιμάται μοναχή, εμείς όλοι οι άντρες φταίμε. Αλίμονο στον άντρα που μπορούσε να κοιμηθεί με γυναίκα και δεν το έκαμε. Μπίκτης να πούμε. Εντάξει, ο Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. Ναι. Κοζανίτης ο Αλέξης Ζορμπάς. Ποιος? Κοζανίτης ο Αλέξης Ζορμπάς. Ναι. Την ξέρεις την Κοζάνηση. Εκεί μεγαλώσαμε. Εκεί μεγάλωσες, αλλά δεν είσαι Κοζανίτης. Το διπλό του Γιάννενου μέσα στο Χασοδίκη Τεσσαράκι το παίζεις? Βεβαίως. Ναι. Πολύ καλή ναι. Ομάδα ο Πας Γιάννα από τη Λάρισα. Ναι.
Απλά η Λάρισα, επειδή την έχω δει να παίζει μέσα στο IFC Arena, είναι μια ομάδα που ο διαιτητής είδε σαν έχει το σκληρό παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά τα Γιάννα είναι ομάδα που αντέχει στον τράκο. Ναι. Το ποδοσφαιρικό. Ναι. Είναι ανθεκτική. Mm-hmm. Έχει αθλητάρες. Ναι. Δεν νομίζω ότι δεν είναι κανένα κερδίσει μέσα στη Λάρισα αυτή την ΑΕΛ. Ίσως για μένα τη λιγότερο ποιοτική ομάδα μεσοεπιθετικά. Δεν μου λες, ο Λουτσέσκο αν δεν κερδίζει, τον διώχνεις? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Το κρατάς όλη τη χρονιά. Και κοιμήσει το λέει η θύρα 4. Κοιμήσει γιατί ξέρει από ποδόσφαιρο η θύρα 4. Δεν κρίνει. Κάθε φορά στο γήπεδο πάει. Πού πάει, σε ποιο γήπεδο εμφανίστηκε? Αφού είναι και κλεισμένο το θύρα τα πιο πολλά παιχνίδια στο Ντουμπάι. Είναι όλα βλέπουν, ρε παιδί μου, ναι. Κοιμήσει γιατί είναι μέσα στο γήπεδο, αντιλαμβάνονται πώς μιλάει, ξέρουν την καθημερινότητα της ομάδας, την προπόνηση. Δηλαδή φταίει ο προπονητής και δεν φταίει το υλικό. Νομίζω οι παίχτες κάνουν τον προπονητή και όχι οι προπονητές τους παίχτες. Άρα τους απαντάς εσύ ότι δεν φταίει ο προπονητής. Όλοι οι προπονητές έχουν γνώσεις. Ναι. Να κάτσουν αυτοί στον πάγο να διευθύνουν, ναι, αυτούς τους χαρακτήρες. Ναι. Νομίζω... Τώρα πέταξες μια βόμβα. Ότι το υλικό δεν είναι... έχουν ιδέα από αθλητισμό καταρχήν. Ναι. Δεν ξέρουν πώς είναι καθημερινή. Δηλαδή πώς γουστάρει. Αν είναι παίχτες οι οποίοι δεν γουστάρουν την προπόνηση. Που είναι λουφαδόροι. Ναι. Που θέλουν πιο χαλαρές εντάσεις για να αποθεώσουν ένα προπονητή. Ναι. Έχουν ιδέα από αθλητισμό. Και... Λες το ρόστερ δεν είναι καλό. Δηλαδή μου λες ότι το ρόστερ είναι καλύτερο. Όχι, το ρόστερ είναι μέτριο καλό. Μέτριο καλό. Έχει, μέτριο. Ο Πάκο έχει κατορθώσει και κάνει το απίθανο. Παίρνει 30 μέτριο καλούς ποδοσφαιριστές. Μέτριο καλούς. Δηλαδή κανείς δεν είναι καλύτερος του άλλου και όλος σηκώνει μια πάσταση. Πλην του μάτος πόντος είναι μια. Μια ομάδα μόνος. Μια ομάδα μόνος. Ναι. Οι υπόλοιποι είναι με καλό βιογραφικό αλλά ναι, παρικμασμένοι περισσότεροι. Και σε κακή φόρμα, ε. Ναι, ναι, όντως. Πολύ εξ αυτών. Όντως. Ωραίο γκολ βέβαια σήμερα ο Λιμιός. Ναι. Να το τονίσουμε. Βέβαια έπαιζε αντίπαλο ο Γυνιακός. Οποίος... Καλά, σε ένα μάτσο το οποίο ο Πρίγιοβης βάζει χαμηλά δύο γκολ. Ο αντίπαλος. Τι να κάνει, δεν είναι λίγο... τον Απόλλωνα, αλλά μια κατηγορία γυναίκα στην Κυριακή. Ναι. Να σκίσει κανένα καλό με τον Πάουκ στο Καφτανζόγλιο. Ναι. Τι να χάσει 0-10, τι να χάσει 0-1. Δεν είχε πολύ κόσμο ο Πάουκ στο Καφτανζόγλιο. Αυτού που πρέπει να είχε. Ναι. Για τέτοιο μάτσο. Για τέτοιο μάτσο, ναι. Και άλλοι είχαν γιορτή εκεί πέρα. Πάλι καλά που δεν έγινε μανούρα. Πάλι καλά. Τι να κάνουμε. Καλά, καλό αυτό, καλό. Γιορτή, η πόλη μας να μην έχει τέτοια πράγματα, φασαρίες και τέτοια. Αφού συνυπήρξαν στα 500 ναι, μέτρα δύο διαφορετικοί λαοί, τόσο κριτικοί. Ναι, πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Ευχάριστο είναι. Πολύ ευχάριστο. Φιλιρινικές διαθέσεις. Ομαλοποιήθηκαν οι σχέσεις, εγώ βλέπω. Α, μπράβο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ούτε αυτοί να προκαλέσουν οι παόξιδες. Άρα μπορούν να συνυπάρξουν. Κυρακλείδεις με τη γιορτούλα τους εκεί πέρα κτλ. Σιγά σιγά τα μίση να πούμε κατευράζονται τα. Μπορεί να είναι συστεγαζόμενα σωματεία του χρόνου στο ίδιο γήπεδο, άνετα. Ναι, το χρησιμοποιούν και από εκεί που ήταν εχθροί να μοιράσουν το, ναι, το ίδιο σπίτι. Βέβαια ο Πάοκ τώρα έκανε μια σύσκεψη εκεί πέρα με τον κομμουνιστή, να πούμε τον Μιτιντζή. Λέει: εγώ θέλω το γήπεδο μόνος μου, γιατί άμα θέλετε να σας δώσω λεφτά να φτιάξω το χορτάρι, το ταρτάν, να πούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Εγώ πάνω θέλω μόνος μου, λέει, να είμαι. Δεν γουστάρω το. Τον ναι, αγωνιστικό χώρο τον είδα βελτιωμένο. Νομίζω ναι, πέσαν κρατικά λεφτά στο Καφτανζόγλιο. Ναι. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μακάρι να παραμείνει έτσι. Καλό αυτό. Καλό είναι αυτό για το γήπεδο. Έτσι. Να βρεθεί και μια ομάδα να το συντηρεί όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που θέλει μονοπόλιο τώρα, τι καλά το απαντάς. Κάνει. Καλά κάνει. Βέβαια. Γιατί κάνει καλά. Γιατί είναι μαγαζί το οποίο μπορεί να το συντηρήσει και μόνο του. Έρχεται ο Ηρακλής και λέει: εγώ είμαι από το 60 εδώ πέρα, ρε φίλε. Πώς θα φύγω. Πώς θα φύγω, σου λέει. 70, 80, 90, 2, 2, 57 χρόνια είμαι εγώ εκεί και θα με βγάλεις, λέει. Εσύ εμένα να πούμε και. Έχει ενοικιοστάσιο. Τι ενοικιοστάσιο. Τώρα μην τρελαθούμε. Γενική γραμματέα αθλητισμού είναι. Ας κάνει αίτηση και ο Ηρακλής και οποιοδήποτε θέλει να κάνει χρήση του γηπέδου και ας το χρησιμοποιήσει. Ναι, παιδί μου, είναι ηθικό αυτό που λέω, πάω και είναι ηθικό. Να φύγει ο Ηρακλής από εκεί, ας πούμε, λένε Ηρακλής, καλά, εμείς 57 χρόνια εδώ είμαστε. Και θα έρθει να μας βγάλει από το σπίτι μας, θα πούμε, ναι. Αφού είναι τόσο άπλας ο κύριος Σαββίδης, με την έννοια αυτή, ναι, και θέλει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά το γήπεδο, ναι, ας διαθέσει. Το πληρώνει, λέει. Άμα θέλετε, λέει, να το πληρώσω το γήπεδο. Δηλαδή, και ο Ηρακλής είναι μια ομάδα χωρίς πολλές οικονομικές δυνατότητες. Ναι. Ας βοηθήσει εδώ με τον κύριο Ανδρώνη να φτιάξει την ευκαρπία και να παίζει και ο Ηρακλής στη Β' Αθηνική στη Γάμα που θα είναι. Ποιος θα βοηθήσει τον κύριο Ανδρώνη? Ο κύριος Σαββίδη. Θα δώσει μια μικροχορηγία να βελτιωθεί λίγο ο αγωνιστικός χώρος και οι κερκίδες της ευκαρπίας. Ναι. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι για παραπάνω και μεγαλύτερο γήπεδο δεμάτου του Ηρακλής. Α, να βοηθήσει ο κύριος Σαββίδη για να παίξει ο Ηρακλής. Σκληρή έδρα. Ναι. Το δέχεται η θύρα 10 να βοηθήσει. Και τι είναι η θύρα 10? Ο Ηρακλής ολόκληρος. Άμα είναι ο Ηρακλής στην θύρα 10, είναι άξιος της μοίρας του. Είναι άξιος της μοίρας του. Ως αθλητικός οργανισμός. Εντάξει, ναι. Αλλά λες να πάει στο Μακεδονικό να παίξει. Βέβαια. Τον ταιριάζει πιο πολύ. Στη φυσιογνωμία της ομάδας. Να φτιάξει και λίγο τις κερκίδες και αυτά εδώ. Λίγο, λοιπόν, ναι. Να είναι και ένα πιο μικρό πέταλο, να ναι, φαίνεται πιο, να φαίνεται πιο πολύ. Και πιο δυνατή έδρα. Αλλά λες δηλαδή ότι η Ηρακλήδης στην Νεάπολη θα φαίνονται περισσότεροι, να πούμε. Ένα γήπεδο που σκολακεύει. Ναι. Τώρα το Αχανές Καφτατζόγλιο τώρα. Με 1000 άτομα στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ενώ 1000 άτομα στην Νεάπολη.
Φαίνεται αλλιώς. Φαίνεται αλλιώς. Πόσο ατρόμητος χιλιά άτομα φαίνεται ότι ακούγεται. Αυτό θες να πεις, ε? Βέβαια. Να είμαστε και ρεαλιστές. Άρα δηλαδή καλά κάνει ο Σαββίδης. Και λες, ας πάει στην Νεάπολη να παίξει στην Πολύχνη που είναι το γήπεδο του. Μια χαρά λειτουργικό γήπεδο για την ομάδα του Ηρακλή και του στόχου που θα έχει. Και καλή έδρα. Και καλή έδρα. Και καλή έδρα. Ναι. Λες, ε. Δηλαδή, αν θυμάσαι καλά, ο Ηρακλής όταν είχε παίξει στην Ευκαρπία. Ναι. Στην Πολύχνη, γιατί στην Πολύχνη. Με Γκέραρτ προπονητή τότε, ναι. Θυμάσαι. Στα 22 μάτς με τα λεγόμενα λιμά. Ναι. Δηλαδή με ξέρει τα μάτς ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ναι. Από εκείνα τα 22 παιχνίδια είχε κάνει 18 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόνο μία ήταν από τον πολύ καλό Πανίνο του 2-3-2-4. Ναι. Δηλαδή σκέψου τι ρεκόρ. Τι έδρα έκανε, εκεί. Ναι, 18 από τα 22. Τα στατιστικά δηλαδή τι λένε. Τα είχε πάρει. Ναι, τα είχε πάρει, ναι. Ναι. Αυτό το ξελογούμε. Αυτό συμβουλεύει δηλαδή. Εννοείται. Ναι, ναι, μάλιστα. Καλό αυτό που εννοείται. Για να το πει ο Ηρακλήδης. Ναι, αλλά ο Ηρακλήδης σου λέει καλά. Εγώ θα φύγω από το άντρο μου, θα φύγω ξέρω από τον τόπο μου, θα φύγω ξέρω εγώ από τα στέκια μου. Αυτό σημαίνει εκεί ότι. Εγώ τα... Προγονοπληξία. Εκεί... Πώς το πες? Προγονοπληξία. Προγονοπληξία. Δεν κοιτάω το παρελθόν, ναι. Δεν κοιτάω το μέλλον. Που, τι μου ταιριάζει καλύτερα. Ναι. Για το μέγεθός μου, για τη δυναμική μου. Αν ο Ηρακλής έκανε 20.000 διαρκεία, να παίρνει το καφτανζόγλιο. Πολύ ευχαρίστω. Μπορεί να το συντηρήσει το γήπεδο αυτό. Ναι. Μάλιστα. Και πιο οικονομική λύση είναι η Ευκαρπία. Αλλά μπορεί να μην μπορεί να το συντηρήσει. Μπορεί να το συντηρήσει. Αυτό μόνο ο Ολλανδός μπορεί να μας πει. Αν τα πληρώνει κάθε μήνα τα λεφτά. Νομίζω ο κόσμος του Ηρακλής στην πλειονότητά του έχει κουραστεί από το καφτανζόγλιο. Λες δηλαδή άμα έχει αποστασιοποιηθεί. Ναι. Ναι, εντάξει, δηλαδή. Τι προτιμάς τώρα. Τώρα αυτό το πράγμα έδρα και έδρα και το καφτανζόγλιο και έχουμε και 60 χρόνια και τι έχει προσφέρει το καφτανζόγλιο στον Ηρακλή. Κάνα τίτλο, καμιά διάκριση, καμιά σκληρή έδρα. Αν είχε ένα κέντρο διερχομένων ήταν, μια ζωή. Κέντρο διερχομένων. Τι ήταν το καφτανζόγλιο, όποιος ήθελε, μάτς το έπαιρνε. Χωρίς καμία αντίσταση. Ενώ αν είχε γεντή κουλέ ή Νεάπολη, λες. Έδρες. Αυτό χρειάζεται. Τις σκληρές έδρες χρειάζεσαι. 10 χιλιαρικάκια, 8 χιλιαρικάκια, 9 χιλιαρικάκια εκεί πέρα. Μη σου πω και ο Εύωσμος είναι ακόμα πιο λειτουργικός. Καλά, ο Εύωσμος κοτέτσι, γήπεδο είναι ο Εύωσμος. Ο Εύωσμος είναι για να βοσκάνει οι αγελάδες εκεί πέρα. Έλα, γήπεδο είναι ο Εύωσμος. Και ο Φυρός σήμερα κέρδισε πάλι 2-1. Να δούμε λίγο αν φέρουμε τα αποτελέσματα της ΓΑΜΑ Εθνικής στον όμιλο του το δεύτερο. Θες να τα πούμε. Δεν νομίζω ότι ναι, ήταν. Μόνο στο δεύτερο όμιλο είχε έτσι. Νομίζω και είχε εμβόλυμη, ναι. Είχε εμβόλυμη αγωνιστική εκεί πέρα. Έχασε ο φίλος μας ο Καμπερίδης, πήγε με πάρα πολλές ελλείψεις να πούμε. Από ό,τι έμαθα, με 11 παίκτες πήγε. Ο Φυρός κέρδισε ο άλλος φίλος μας. Ο Μακεδονικός έμεινε στο 0-0. Για δες τα εκεί τα αποτελέσματα λίγο. Έκανε νίκη ο Καμπανιακός, τι λες. Ο Καμπανιακός με Ζήφκα είναι ή τον διώξαν τον Ζήφκα. Τον διώξαν. Τον διώξαν τον Ζήφκα, το φίλο μας. Πολλούς φίλους έχουμε σε αυτή την κατηγορία, ε. Στην ΓΑΜΑ Εθνική. Για πες τα αποτελέσματα. Το Γιάννενο λοιπόν το δίνουμε διπλό. Όταν η Arsenal φουλάρει είναι σχέτη μαγεία 20 χρόνια τώρα. Βάλε δε στα γκολ. Ένα καλό προπονητή να τη δώσει όραμα θέλει. Ναι, αλλά από τη μέση και μπροστά παίζει ρόλο και ο προπονητής. Λοιπόν, το τι είναι σχέτη μαγεία. Καμπανιακός Απέλ Αγκαδά 4-3. Α, είχαμε και πανέτηση προπονητή του της Απέλ. Ναι. Πριν από λίγο. Αλμοπός Πιερικός 1-0. Αλμοπός Πιερικός. Ναι, εκεί πήγε ο Καμπερίδης με 11 παίκτες. Ναι. Δύσκολη έξοδος. Η Αριδαία. Ναι. Ναι. Νάουσα Φίλιππος Αλεξάνδρειας 0-0. Νάουσα, δεν μπόρεσε να πάρει το μάτσι, Νάουσα. Ναι. 2-4 ΕΚΑ Ρίτσα ΑΟ Καρδίας. Μπράβο, και αυτοί είχαν και να κερδίσουν καιρό. Ναι. Φυρός. 2-1 τον Κυλκυσιακό. Πού, Εύωσμο. Στον Εύωσμο. Κατσαβάκης, ε. Ναι. Ναι. Άλλο. Ο Ηρακλής. 0-0 ο Μακεδονικός του κύριου Αδριώνη με τον Εδεσαϊκό. Κακό αποτέλεσμα για τον Ανδρώνη. Σαφώς. Ναι. Δεσσαϊκός δεν λέει πολλά. 4 πράγματα. Έβαλε για την έψη Θεσσαλίας ο τεράστιος Βόλος, νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος στην Ολυμπιακό. Ναι. Είχαμε και το τεράστιο πανό πριν 10 μέρες μια πόλη, μια ομάδα από τον Εφιέστατο Δήμαρχο. Εφιέστατο Δήμαρχο. Δημαρχάρα. Τρελός, κανονικός. Να μην το δούμε και αυτό μια φορά από κοντά. Παραγοντάρα. Παραγοντάρα και ποδοσφαιράδο. Ναι, παραγοντάρα, βεβαίως. Αυτά είναι ολίγες. Αυτά είναι ολίγες. Λοιπόν, είπαμε Καζαντζάκη. Είπαμε πάω Ξάνθη. Είπαμε Άρη, είπαμε Γιάννενα. Είπαμε για τις Καλαϊτζίδη. Είπαμε για τις Διονυσιακές γιορτές. Είπαμε για την αρχαιότητα ότι ήταν πιο σεξουλιάριδες. Ήρθε ο χριστιανικός κοταδισμός. Ευημερία. Ευημερία. Η ευημερία φέρνει και σεξουαλική απελευθέρωση. Πάντα. Και πώς είναι δυνατόν οι αρχαίοι Έλληνες να ήταν σεξουαλικά απελευθερωμένοι, να ήταν με την ομοφιλοφιλία, να ήταν ο ένας με τον άλλον. Ευημερία. Ε. Ευημερία. Η ευημερία φέρνει καλό σεξ, λες. Η φτώχεια. Ανοίγει τα μυαλά. Ανοίγει τα μυαλά, έτσι. Πάντα. Ναι. Πάντα.
Ενώ τώρα αυτή η στιγμή που ζούμε εμείς οι Έλληνες, 4-5, η Greek Lover πάει το πουλί κάτω, ε. Θα μας πει ο κόσμος. Θα μας μιλήσει τώρα. Δεν τους ακούς. Βγαίνουν εκεί εθισμένοι από τον καπνό, εθισμένοι από το Αλσχάιμερ, εθισμένοι από. Αλκοόλ. Φτηνό αλκοόλ. Και είναι όμως πολύ, και πάμε σε δύο λεπτά σε διάλειμμα, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Εγώ είμαι φίλος με τον ύπνο, ιδιαίτερα το χειμώνα. Εύκολα κοιμάμαι. Εύκολα ξυπνάω, εύκολα ξανακοιμάμαι. Είναι, λέει, πάρα πολλοί άνθρωποι. Εγώ το έζησα μετά το τέλος της χρήσης της κορτιζόνης, που είχα ένα έτσι, πώς το λένε αυτά τα, καμιά δεκαριά μέρες, πώς το λένε αυτά, κρίση πανικού. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Κάτι είχα πάθει κι εγώ. Δεν ξέρω τι ήταν, το ξεπέρασα μόνος μου βέβαια. Και εκεί κατάλαβα τι είναι να μην μπορεί να κοιμηθείς. Γιατί αν δεν πάθεις κάτι, γιατρέ, αν δεν πάθεις κάτι, δεν μπορείς να καταλάβεις τον άλλον. Λες, πέρασα, λέει, μια ασθένεια, ξέρω, μα άμα δεν το πέρασες, δεν ξέρεις. Ναι, ο καθετήρας, κακό πράγμα, ξέρω, δεν ξέρεις αν δεν βάλεις. Ή άμα δεν κάνεις κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι δυσάρεστο. Συμφωνείς? Συμφωνώ και παυξάνω. Δηλαδή. Εντάξει, όταν. Όταν δεν μπορείς να κοιμηθείς. Απορριθμίζεσαι. Η ασθένεια σε απορριθμίζει πάντα. Διαταράσσει τα πάντα. Όχι. Και εγώ μαθαίνω ότι αυτοί που είναι σε μεγάλη ηλικία δεν μπορούν να κοιμηθούν. Αλλάζει το νευρικό δηλαδή, σύστημα. Αυτοί που είναι 70 χρονών, 75, είναι 80. Είναι θέμα νευρικού συστήματος. Αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει ιατρικά εσύ. Ερμηνεύεται, ναι. Πώς ερμηνεύεται? Αλλάζει ο κύκλος. Και πώς, δηλαδή, πώς ξεκουράζεσαι, ρε παιδί μου? Είναι σύνθετος μηχανισμός ο ύπνος. Ναι, δηλαδή. Η φυσιολογία του ύπνου είναι πολύ σύνθετη και ακόμα δεν είναι τόσο καλά μελετημένη και να δούμε όλους τους μηχανισμούς, να τους αξιολογήσουμε. Πώς επηρεάζεται. Έχουν άλλοι που ροχαλίζουν και δεν μπορούν, πνίγονται, ξυπνάνε. Το καταλαβαίνω. Θα, ναι, θα τα πούμε αυτά. Είναι δύσκολα πράγματα. Πάμε διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμές 90 όλα. 9.55 στο 54.340. Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο, βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλαλαλαλα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψα σαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery? Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera, χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrospor. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινούπολιτικά. Μετρόπολης 95,5. Σκοράρουμε ψηλά. Και δεν μου λες, γιατρέ, είναι ένα στην αναμονή, τον περιμένουμε να τον πάρουμε και αν δεν γεμίσουν οι άλλοι να πούμε λίγο για τον ύπνο. Τι ναι, σημαντικό νοήτε. Πράγμα είναι, ναι. Έλα, φίλε, εσύ που περιμένεις. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Χρήστος από Κιλκής, πάω και με. Πάω, Κιλκισιώτης. Τρία πράγματα λίγο να πω για την ομάδα μου. Ό,τι γουστάρεις. Για την Μπαρτσελόνα και για τον Καζαντζάκη, λίγο κάτι που υπόθηκε. Για πάω, Μπαρτσελόνα και Καζαντζάκη. Ωραία. Ωραία. Πάμε στον πάω πρώτα. Ναι. Για μένα ο προπονητής που έχουμε αυτή τη στιγμή ο Λουτσέσκο, αυτός ο φελός. Θα έπρεπε να έχει απολυθεί. Όχι χαρακτηρισμοί, κύριε μου. Κρίμα. Ναι. Μετά το μάτσο με τον Ατρόμητο, πρέπει να έχει απολυθεί ήδη αυτό. Γιατί, γιατί. Γιατί δεν γίνεται δυνατό με μισή ομάδα να πηγαίνει και να φαίνει με το ζόρι 2-1. Μόλις γραμμές ήταν σε αποστάσεις τεράστιες, μόνο το έχει πει. Τρία center back ήταν ο ένας στην Αγία Βαρβάρα και άλλο δεν ξέρω κι εγώ. Το κακό ήταν ότι ο Ατρόμητος έλεγε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Και εσύ δεν μπορούσες. Πάμε παρακάτω. Σωστό. Ναι. Ναι. Μετά πιστεύω ξεκάθαρα ότι ο παίκτης που λείπει από όλα τα μάτια στα οποία επιθετικά δεν φαινόμαστε, όσο κακός και να είναι τακτικά στο αμυντικό κομμάτι, είναι ο Ενρίκε. Ναι!
Βεβαίως. Δηλαδή, βεβαίως. Σκέψου μέσα στο καρασκάκι να έχω από τα δεξιά το Μάτος και από τα αριστερά τον Ενρίκε. Θα ψάχνοντα. Ναι, τα άκρα μου πώς θα είναι, ναι, βεβαίως. Ναι. Και για μένα το Γενάρη πρέπει να επιστρέψει πηγόντος. Όπως και δίποτε. Δεν ναι, θέλει, δεν θέλει. Αυτός μόνο μπορεί να θέλει, αλλά από ό,τι είπε ο Μίχελ στο Μέτρο Σπορτ. Ναι, ο Μίχελ ναι. δεν τον θέλει. Όχι, ο Μίχελ τον θέλει. Α, λέει, ναι. έδωσε συνέντευξη ο Μίχελ εδώ στο Πετρωτό, σε εμάς, στο Μέτρο Σπορτ. Ναι. Και λέει, βεβαίως θα το μιλήσουμε και τα λοιπά, αλλά λέει, οι αντίπαλοι. Οι αντίπαλοι. Καραμπάκ βρήκαν ναι. τρόπο και τον εκμεταλλεύτηκαν πιο πολύ από ό,τι λέει εμείς. Ναι. Δηλαδή τον βάλανε. Σε πιο μικρά μαρκαρίσματα. Τον βάλανε. Αν και ναι. έχει παίξει πάλι έναν εντάλεπτο μόνο. Φουλ. Αλλιώς γίνεται η αλλαγή, μπαίνει ως αλλαγή. Ναι. Δεν παίζει εντελώς όλα. Ναι, αλλά. Ναι, εντάξει, έχει το κουσούρι αυτό το. Ναι, έχει την τρέλα. Έχει το κουσούρι. Αυτή την τρέλα την έχει. Την παρορμητικότητα, αυτή την. Ότι μπορεί να τον βάλεις από την αρχή, να κάνει 50 κούρσες σε 30 λεπτά, να κουραστεί, στο 32 να σου κάνει ένα φάουλ, να φάει μια κάρτα και μέχρι να πάρεις, καν πάρει τι γίνεται, να σου αποβληθεί. Δεν κάνει σωστή κατανομή δυνάμεων, γενικά δεν παίζει με μυαλό, παίζει με συνέστημα. Του χρόνου με το Σάντος θα σου φτιάξει. Δεν ξέρω, με ένα καλό ψυχίατρο, με ένα καλό ψυχολόγο. Με... ναι. Δεν ξέρω. Ο Σάντος και... είναι πισωγύρισμα. Είναι πισωγύρισμα ο Σάντος. Ο Σάντος είναι πισωγύρισμα. Εντάξει. Ναι, είναι ψυγείο. Στα 64 να έρθει. Στα 64 του να έρθει. Ο κύριος Σουζουνίδης καλύπτει τα θέλω του Παοκτσί. Νομίζω. Εγώ προσωπικά δεν έχω θέμα, αλλά δεν με ανεβάζει επίπεδο. Θεωρώ. Τι, θέλει, τι θέλει ο Παοκτσίς, γνώστη ελληνικής πραγματικότητας ή μεγάλο ευρωπαϊκό όνομα. Τα έχει δοκιμάσει και τα δύο. Τι ταιριάζει περισσότερο σε αυτή την ομάδα, δηλαδή τελευταία πέντε. Γνώστη ελληνικής πραγματικότητας. Λοιπόν, πάμε στο Κασαζάκι. Μπαρτσελόνα πρώτα. Μπαρτσελόνα, Μπαρτσελόνα. Θα δώσω ένα σχόλιο. Ναι. Καταρχήν, γιατρέ, θεωρώ ως μία από τις πιο φρομαρισμένες ομάδες. Εντάξει, με εξαίρεση το ακυρωθέν γκολ, νομίζω μπορούσα να σε κερδίσω άνετα. Κοίταξε, νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα, επειδή ήταν το παιχνίδι, είχε. Το 1-1 με τη Βαλένθια. Σε 93 λεπτά αγώνα, ο καθαρός χρόνος παιχνιδιού, ξέρεις πόσο ήταν. 77 λεπτά ήταν απίστευτος ο χρόνος. Πολύ. Ήταν μάτς με πολλές εντάσεις, πολλά τρεξίματα. Η Μπαρτσελόνα φούλαρε επικίνδυνα πρώτο ημίχρονο με σκοπό να σκοτώσει το μάτς, γιατί δεν εμπιστευόταν την ομάδα της. Ήταν πολύ καλή η Βαλένθια στο πρώτο 30 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ναι. Νομίζω ότι το ότι δέχθηκε η ομάδα μας μόνο μια μισή καθαρή φάση, που είναι το γκολ που δεν μέτρησε, σύ τον γκολ του Τζόρντι Άλμπα, δεν έκανε άλλη ευκαιρία καθαρή η Μπαρτσελόνα στο ολόκληρο 90 λεπτό. Δηλαδή η αμυντική λειτουργία της Βαλένθια είναι εξαιρετική. Είναι μια ομάδα που έχει τρομερά καλές αποστάσεις στα αμυντικά της τετράγωνα και νομίζω ότι ήταν ίσως το καλύτερο παιχνίδι που έχω δει την τελευταία δεκαετία από άψη τακτικής και ποιότητας εντάσσεων και τρεξιμάτων. Ήταν μια Μπαρτσελόνα εξαιρετική. Πάντως αυτό το παιχνίδι. Και οι δύο 4-4-2. Χωρίς εξτρέμ. Χωρίς εξτρέμ. Ναι. Σύγχρονο ποδόσφαιρο, σύγχρονες αντιλήψεις. Βλέπω. Δεν έχουμε. Καλά, μόνο τον Ντεμπελέ έχει εξτρέμ που είναι τραυματισμένο. Έλα τώρα. Σύγχρονο ποδόσφαιρο χωρίς εξτρέμ. Έτσι είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν εξτρέμ. Δεν υπάρχουν εξτρέμ. Δεν υπάρχουν δεκάρια. Τι στο διάλογο υπάρχουν. Υπάρχουν οχτάρια μόνο πλέον. Κάρτα πάντα. Πάμε στο Κασαζάκι γρήγορα. Ναι, για μένα έκανες μια πατάτα γιατρέ. Ο Κασατζάκης δεν ήταν άθος, μονοφυσίτης ήταν. Τι ήταν ο Κασατζάκης? Μονοφυσίτης θεωρούταν, γι' αυτό αφορήθηκε από την εκκλησία ως μονοφυσίτης. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι. Τι θα πήρε, φίλε, μονοφυσίτης? Ότι ήταν ο κορυφαίος, υπήρχαν και άλλοι, ας πούμε. Υπήρχε ο Κάλβος, ο Σεφέρης, ο Καβάφης, υπήρχαν πολύ διάφοροι. Δεν μπορούμε να πεζογράφο, μιλάμε για πεζογράφο. Α, πεζογράφος, ναι, εντάξει. Πεζογράφο είπαμε, δεν είπαμε ποιητές. Ναι, είπες λογοτέχνες, δεν είπες πεζογράφος. Ο κορυφαίος Έλληνας πεζογράφος, το διευκρίνησα. Και από τους κορυφαίους λογοτέχνες. Σε κομμάτια ποιήσης εκεί ήμασταν πιο παραγωγικοί, σαν χώρα. Υπάρχει ο Ρίτσος, υπάρχει ο Ελίτης, υπάρχει ο Σεφέρης, υπάρχει ο Σικελιανός. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί Έλληνες ποιητές. Και κορυφαίοι μάλλον δημιουργοί. Αλλά σε επίπεδο πεζογραφίας ο Καζαντζάκης ήταν εξαιρετικός, το κάτι άλλο. Η πέναντι ήταν απίστευτη. Κυλκισιό τη είπε. Κυλκή ή κανένα χωριό δίπλα. Διαφωνώ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ στο Κυλκή. Πάμε επόμενη γραμμή. Κυλκή. Κυλκή διαβάζει Κασατζάκι. Πώς θα γίνει. Καλημέρα. Μπράβο τον Κυλκή. Μπράβο. Ναι. Καλημέρα. Να το. Καλώς τον. Ο Ανδρέας του Παδρίου εορτάζοντας. Γιατρέ. Ο Ανδρέας γιορτάζει. Χρόνια πολλά στον Ανδρέα της καρδιάς μας. Γιατρέ. Και ας μην είναι εδώ.
Αν ήταν 98, θα ήταν 98 χρονών σήμερα. Ο Ανδρέας, αν ήταν η ζωή το 19. Ναι. Να, χρόνια πολλά όπου κι αν είναι. Δεν είναι πουθενά. Δυστυχώς δεν είναι μαζί μας. Ο Άγιος Ανδρέας μας. Ακούς, γιατρέ. Ακούω, ναι. Μια που θα πας στο Καζαντζάκι στην Κρήτη, πάτε και στο διακοφτό, κάντε μια στάση και στο πρώτο νεκροταφείο, δεν είναι κακό ψωμάκι φάγατε. Πρώτο νεκροταφείο για τον Ανδρέα Παπανδρέου λες, Βέβαια, εγώ πήγα. Αν πάμε στο διακοφτό, να πάμε και στο Καλέτζι. Εγώ πήγα, γύρισα όλο το πρώτο νεκροταφείο. Το 1997-98 πήγα Λάμπρο Κωνσταντάρα, Μίτσι Κωνσταντάρα, πήγα. Κάτσε να δεις που Ανδρέα Παπανδρέου πήγα. Τζένι Καρέζη πήγα. Αλίκη Μουγιουκλάκη πήγα. Λάκη Πετρόπουλο πήγα. Πού να θυμάμαι. Πήγα εκεί όλο. Πού τους βρήκες, πού τους εντόπισες. Τους εντόπισα. Ποια βίλα σ' άρεσε. Ορίστε. Ποια βίλα σ' άρεσε. Ποια βίλα. Ναι. Ο οικογενειακός τάφος του Κωνσταντάρα ήταν ωραίος με τη Μίτση και το. Ναι. Γιατί να ρωτήσω κάτι με την ευκαιρία. Τι του λέω. Ναι. Εκεί γιατί όλοι. Εδώ πήγε τα τμήματα, εγώ ξέρω, όλοι τα κεφάλια προς τη Δύση είναι. Ναι. Ναι. Γιατί για να κατεβαίνει είναι. Εμένα τον πατέρα μου το θάψανε προς την Δύση. Όχι, σοβαρά μιλάμε τώρα. Σοβαρά το λέω κι εγώ. Όποιος έχει πάει στο πρώτο νεκροταφείο, αν έχει προσέξει. Εδώ στη Θέρμη, ρε, τους θάβουν όπως να είναι. Δεν έχω πάει, δεν ξέρω. Πήγα εγώ. Τα νεκροταφεία τα οποία έχουν πάρα πολύ κόσμο. Εμένα. Καμιά φορά η λογική καταργείται. Εμένα. Η λογική, τα οι κανόνες. Πήγα στον παπά. Βάραγε, ρε. Πήγα στον παπά. Πέρα τώρα. Πήγα στον παπά και στα 40. Και του λέω, Ελλάδο, ρε, κολοπαπά, του λέω, γιατί τον έδωσε στον πατέρα μου, λέω, ανάποδα. Λέει, τι ανάποδα. Α, πού είναι, λέω, η Ανατολή. Λέει, απ' εδώ. Πού είναι λεωθαμένος τώρα αυτός, στη Δύση. Και αν λέω γίνει η Δευτέρα Παρουσία, λέω και συναρμολογηθούν, λέω τα κόκαλα, πώς θα σηκωθεί, λέω αυτός. Λέει, τι να σου πω, λέει, δεν. Τι δεν του λέω. Και ας σου κάνω, λέω, μια ερώτηση, ρε, του λέω. Λέει τι, άμα συναρμολογηθούν όλα αυτά τα κόκαλα, του λέω, πού θα χωρέσουν, λέω, πάνω στη γη. Δεν πας στο διάλογο, ρε, μου λέω, παπά, στα αυτή. Αλυταρά με, λέει. Είναι ειδικός. Γιατρέ. Αεξής ο παπάς. Αεξής τη θέση. Ακούμε κομνηνά. Φιλαράκι μου, ναι. Ακούς. Ποια που το αρέσει ο χειμώνας και το κρύο. Δυτική Μακεδονία. Σε 2,5 μήνες, για να μάθει και πώς ζει ο κόσμος, θα το στη Κοζάνη. Και στη Φλόρινα ακόμα πιο δυνατά. Όχι, στο καρναβάλι. Εμένα μου αρέσει, αρέσουν οι πόλεις το χειμώνα. Οι πόλεις. Να δεις τι θα ακούσεις. Δεν μου αρέσουν τα βουνά εμένα. Μου αρέσουν οι πόλεις το χειμώνα. Οι πόλεις. Πάντως ο Αγγελόπουλος Θόδωρος, αυτός ο μεγάλος Έλληνας δημιουργός και κινηματογραφιστής, γούσταρε πολύ τη Δυτική Μακεδονία. Ποιος Αγγελόπουλος? Ο Θόδωρος. Αυτός έπεισε τον κόσμο ότι ήταν σκηνοθέτης. Σκηνοθετάρα, όχι. Τρίχες ήταν. Μεγάλη άποψη, δημιουργός κορυφαίος. Τρίχες. Κάθε ένα τέταρτο μιλούσε ο ηθοποιός. Μια κίνηση της Θεοτόκου. Τι να πει ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος. Εδώ πέθανε από την αρδοπορία του. Πέρασε το δρόμο. Το πέρασε αργά το δρόμο. Ήρθε τα μάξη, το κοπάνισε. Δεν έχει τέτοια πράγματα για τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο. Μα και στο θάνατο όταν από αρχοπορία πήγε. Δηλαδή, περνά το δρόμο, κύριε, με σπριντ. Πέρασε τον δρόμο, θα λες και ήταν οι Βουγιουκλάκοι και κοίταζε τους θαυμαστές. Άσε με τώρα, ποιο σκηνοθέτει τον Αγγελόπουλο. Είχε άποψη. Τι άποψη. Γιατρέ, όταν δεν είχε την ταινία, ο Πελαργός, πώς λεγόταν. Το μετέωρο βήμα του Πελαργού, ναι. Ποιο Πελαργό, ρε. Θυμάστε με τον Γανδιό τον Αυγουστίνο τι κόντρα έχει ο Αγγελόπουλο. Πόπο! Αυγουστίνο, πέθανε Αυγουστίνο. Σκληρό καρδιά. Το ξενοδοχείο στην Πτωλεμαίδα με δεν όλοι, ε. Καλά, εντάξει. Εκεί στα εργοστάσια της ΔΕΗ έχουν γυριστεί τρομερές σκηνές. Ναι. Τοπίο στην Ομίκλη. Χαρούμενες σκηνές. Ναι. Πολλές. Πολλές. Γούσταρε. Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο ο τεράστιος Θόδωρος Αγγελόπουλος. Και Θεσσαλονίκη. Η ενότητα και μια μέρα είναι γυρισμένο εδώ. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη. Αλλά το Ραστόπουλο φέρνει στο καρναβάλι. Στην Κοζάνη εννοείται θα τον φέρουμε. Εκεί θα ακούσει ό,τι δεν έχει ακούσει όλη τη ζωή. Σιγά μην πάω εγώ στο καρναβάλι. Έχω καρναβάλι εγώ κάθε μέρα. Ποιο καρναβάλι έχεις, μωρέ? Άσε μέρα τώρα. Έχεις δίκα από καρναβάλι. Εγώ. Νομίζω το καρναβάλι της Κοζάνης και του Τυρνάβου που γίνεται την καθαρά Δευτέρα. Α, μπράβο, ναι. Είναι τα δύο πιο καθαρά καρναβάλια όσον αφορά την αρχαιότητα. Αλλά, πιο κοντά. Αλλά. Καθένας. Γιατί σήμερα δεν μιλάνε τέτοια. Δεν τραγουδάνε.
Ενώ εκεί τις ημέρες από τις 13, από την Τσικλοπέμπτη και μετά, κάθε βράδυ στην πλατεία αυτό γίνεται. Τα έθιμα, το έθιμο το φανό νομίζω είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και όμορφο. Τι φανό? Βέβαια. Η φανή στην Κοζάνη. Ποια φανή? Ο φανός. Α, ο φανός. Αφού ανάβουν μετά φωτιές, τα υπά, τοπικά εδέσματα, πολύ χαρούμενη διάθεση, νομίζω είναι ιδιαίτερο το κοζανιτικό καρναβάλι. Είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτό το βραζιλιάνικο τύπο που είναι στις υπόλοιπες πόλεις. Καρναβάλι το βραζιλιάνικο, είναι πορνείο είναι εκείνο. Κοίταξε το καρναβάλι. Ο μπορτέλο είναι καρναβάλι. Πολύ άγριο είναι στη Βραζιλία, μπορεί. Ορίστε. Στη Βραζιλία είναι άγριο το καρναβάλι. Είναι άλλο στυλ. Εδώ βλέπεις, ας πούμε, γλεντάς. Είναι πιο παραδοσιακό. Ναι. Γλεντάς, ωραία περνάς. Μικρή, μεγάλη, όλοι οι ενωμένοι είναι. Βέβαια, την Μπελχανά. Τραγουδάς κιόλας εκεί στους φάνους. Πώς είναι το μικρό σου? Σώματα. Μη σε λέμε κομνινά και ούτσενα. Τι, ποιος είναι? Τι είναι αυτό? Μισό λεπτό να ακούσεις. Χάλκινα. Γεια σου, γεια να έχεις. Κάνει μόνο που το θυμάσαι. Δεν άφηνε τρύπα βούλωτη ο Παπανδρέου. Έζησε καλά ο Ανδρέας. Είπες και καμπάρι, τέτοιο θέλαμε αρχηγό. Δηλώθηκε. Τέτοιο αρχηγό θέλαμε. Κατάλαβε. Εντάξει, για να έχεις ανάλωψης ένα κεράκι. Ήταν ωραίο αυτό. Σ' άρεσε, ε? Βέβαια. Σ' άρεσε. Λοιπόν, απόψε είναι διπλή χαρά. Όχι μόνο η γιορτή του Ανδρέα. Αλλά φέραμε και το διπλό. Ποιο διπλό φέραμε? Ποιο διπλό φέραμε 30 Νοεμβρίου? Σήμερα φέραμε διπλό ο ΠΑΟΚ. Έλα ρε, τώρα φύγει από εδώ πέρα. Πάντως, ο ΠΑΟΚ εκτός της Θεσσαλονίκης δεν έχει κερδίσει ακόμα και τα δύο διπλά που έχει κάνει στην Καλαμαριά και το Καφταρζόγλιο. Ναι, σωστό. Ακόμα εκτός της Θεσσαλονίκης δεν έχει κερδίσει. Στο κύπελο, ε. Και τα δύο. Όχι, κέρδισε και στο κύπελο του 14 με γκολ του Κλάους. Δεν κέρδισε την ΑΕΠ Ηρακλής 0-1. Για το κύπελο. Ναι. Άστα που κάποιοι δεν το μνημονεύουν, το αφαιρούν από την παράδοση. Έσπασε η παράδοση. Έφυγες, Ανδρέα. Να είστε καλά. Να είσαι γερός. Είδες πως τον έφτιαξε ο κινητήρης αμέσως. Πήρε μπροστά. Για τον ύπνο θα πούμε στο τέλος της εκπομπής από ό,τι κατάλαβα. Βεβαίως. Ναι, γιατί ναι, είναι σωστό. Είναι καλημέρα. Θέμα. Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τώρα. Φωνή νότια. Νότια Ελλάδα ακούγεται εδώ πέρα. Ναι, νότια Ελλαδίτης. Τι κάνετε, ο Αντώνης είμαι από τα Εξάρχεια, συγγνώμη ρε παιδιά. Έλα ρε Αντώνη, η Αθήνα. Καλά είστε παιδιά. Μια χαρά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω για τον τελευταίο πειρασμό, ο Καζαντζάκης αφορίστηκε, τον οποίο... Όχι για τον Χριστό που ξανασταυρώνεται. Όχι, εκεί δεν έφτασε μέχρι τον αφορισμό, έφτασε για τον τελευταίο πειρασμό που ο Ζαν-Λουκ Κοντάρ, αν θυμόσαστε, το έκανε ταινία. Τι έκανε και ο Καζαντζάκης, τι έκανε? Είπε ότι, έλεγε μέσα στο βιβλίο ότι ο Χριστός, ας πούμε, ο Ιησούς Χριστός τα είχε δεσμό με την Μαγδαλίνη. Είχε. Κάτι τέτοια έλεγε. Είχε. Α, δεν το ξέρω εγώ αυτό και δεν... απλά για τη συζήτηση το λέω. Πάντως εδώ που τα λέμε, λόγος, η μόνη που έκλαιγε εκεί στον τάφο από τις γυναίκες ήταν η Μαγδαλίνη. Τώρα τι είχε γίνει? Αυτό όμως που ξέρω είναι ότι και που τον αφορήσανε όταν κατέβηκε κάτω η σωρός του, πήγαν εκατοντάδες ιερωμένοι, ας πούμε, και αυτό είναι προς τιμήν τους και θαύτηκε σωστά, ας πούμε. Τέλος πάντων, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, η λειτουργία του ύπνου είναι πολύ σημαντική για έναν άνθρωπο, Κώστα, γιατί άκουσα να το συζητάς αυτό το πράγμα. Εγώ που τον έχασα 10 μέρες τον ύπνο μου, 15, ναι, δεν ήμουνα σαν ζόμπι. Ναι. Πολλές φορές μπορεί να μην είναι κάτι αυτό, γιατί μπορεί να μην χρειαζόσουν. Και εγώ το όχι, άνθρωπος... το ερμήνευσα. Έπαιρνα για ένα ουρολογικό λόγο επί 6-7 μήνες κορτιζόνη. Η οποία ήταν 3 χαπάκια, έγιναν 2,5, 2, 1,5, 1, ναι, μισό μπορεί. Και σταμάτησε. Μόλις σταμάτησε, ναι. Μετά μια εβδομάδα, οπ, με πιάσε αυτή η ταραχή. Εγώ το ερμηνεύω, χωρίς να ξέρω, η δική μου ερμηνεία ήταν το κόψιμο της κορτιζόνης. Εγώ θα δικαιώσω το φίλο μας εδώ από τα Εξάρχεια. Μου δημιούργησε. Όντως για τον τελευταίο πειρασμό, ναι, αφορίστηκε ο Καζαντζάκης. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, αν δεν είμαι σίγουρο, δεν θα σα έπαιρνα, γιατί σα σέβομαι πολύ για να σα πω κάτι. Ναι, γιατί μα είπε ο άλλο για τον Χριστό. Είναι ένα βιβλίο το οποίο το έχω στην αγγλική γλώσσα και το έχω αφήσει για τα γεράματά μου. Ναι. Δεν το έχω διαβάσει ναι, ακόμα, ναι. Πίστεψέ με. Ναι. Ξέρω την ιστορία γιατί διαδραματίζει μέσα στο βιβλίο, αλλά το έχω αφήσει για τα γεράματά μου. Όταν θα φύγω από το επάγγελμα κτλ. Και θα έχω χρόνο να ασχολούμαι με τον εαυτό μου περισσότερο. Ναι. Το έχω στην αρθολογία μου. Δεν το έχω αγγίξει ακόμα όμως. Θύμισε μου το όνομά σου, αδελφέ. Και το Βασίλης. Βασίλη μου, ναι. Και όσον αφορά τη λειτουργία του ύπνου, κάποια στιγμή από το τηλέφωνο θα το συζητήσουμε, Κώστα. Όχι, λέω ότι μας ακούνε πολύ ο άνθρωποι. Ο ύπνος είναι ίσως το καλύτερο φάρμακο για το νευρικό σύστημα για να ξεκουράζεται. Είναι απαραίτητος. Και φυσικά είναι στο ωράριο του ύπνου. Ένα που δεν μπορούν να κοιμηθούν. Ναι, ναι. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντική η λειτουργία του ύπνου και το σημαντικότερο είναι να καταλάβουμε τη λειτουργία του ύπνου. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι του αυτού μας. Σκέψου ότι μας κρατάει, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μας ο ύπνος. Ναι. Κοιμόμενοι, αυτό εννοώ. Άλλο, το Volkswagen του Hitler, σας άκουγα ένα βράδυ, φόραγε Porsche μηχανή. Ήταν το πρώτο, που τότε δεν έφτιαχνε η Porsche. Χελώνα ήτανε, χελώνα. Ήταν, με το μικρό παράθυρο πίσω, με το μικρό. Όχι, το Volkswagen του Hitler, αυτό το Volkswagen ως καραβέως που λέμε, ναι. Του Hitler, ήταν το πρώτο που φόρεσε Porsche μηχανή. Τότε η Porsche όμως έφτιαχνε κινητήρες για αεροπλάνα, δεν έφτιαχνε μηχανές και αυτοκίνητα. Έτσι, απλά ειδικά για τον Χίτλερ το είχαν κάνει αυτό τότε. Ναι. Γιατί το συζητάγατε ένα βράδυ, απλά δεν μπορούσα να σας πάρω. Ναι. Και το θυμήθηκα τώρα. Όσον αφορά για ένα έγκλημα που λέγατε στην Κρήτη. Ναι. Το έγκλημα είναι στον ψυχίατρο που τον άφησε τον άνθρωπο να βγει και να σκοτώσει τον αδερφό του. Δεν θυμάμαι τι λέγατε ένα βράδυ. Καθώς δεν έλεγξε το υποστηρικτικό περιβάλλον. Καταλαβαίνεις, Βασίλη, τι λέω τώρα. Mm-hmm. Κάθε άνθρωπος που θα βγει από το ψυχιατρίο χρειάζεται να υπάρχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον με το οποίο θα κοιτάται τη θεραπεία του, τη φαρμακευτική εννοώ. Δηλαδή τι να έχει, δηλαδή κάποιος ο οποίος θα τον φυλάει, να πούμε. Κάποιος να υπάρχει που να προσέχει αν ο άνθρωπος θα πάρει τα φαρμακά του. Ιδάλλως υπάρχει και μία ένεση που μπορούμε να κάνουμε κάθε μήνα αν ο άλλος δεν παίρνει τα φαρμακά του. Ποιος θα την κάνει την ένεση. Πρέπει να υπάρχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, τουλάχιστον ένας άνθρωπος, ένας φίλος τουλάχιστον, ο οποίος θα κανονίσει αυτός ο άνθρωπος ή να ξαναμπεί μέσα να κάνει τη θεραπεία του, γιατί είναι επικίνδυνος και για τον εαυτό του βασικά, αλλά και για τους άλλους. Για τον εαυτό του δεν τους νοιάζει, για τους άλλους είναι το. Ναι. Και για τον εαυτό του, δυστυχώς ή ευτυχώς μάλλον, το Σύνταγμα αυτό λέει, ότι ο άνθρωπος που είναι και για τον εαυτό του επικίνδυνος, αλλά και για τους άλλους, πρέπει το κράτος, τέλος πάντων. Η κοινωνία να τον προφυλάξει, ας πούμε. Ποια κοινωνία, μωρέ, τώρα ο δικός του άνθρωπος θα είναι, ποια κοινωνία. Το κράτος δεν υπάρχει. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις τι λέω, ρε παιδί. Καταλαβαίνω, δηλαδή, ναι. Αν δεν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον, είναι δύσκολο να βγάζουμε αυτούς τους ανθρώπους έξω, γιατί είναι επικίνδυνοι για τα παιδιά μας, για εμάς τους ίδιους, για τους φίλους μας. Ο Πρέκας δεν έχει ένα γιο που ορμάει στις γυναίκες, δεν το ξέρεις αυτό. Κάτι τέτοιο έχω ακούσει, ναι. Έβγαινε ο Πρέκας, έλεγε η οικογένεια, η πατρίδα, η θρησκεία. Ναι. Όταν λέμε... Βασιλή! Ακούω, ναι. Τι έχεις εσύ με την ΑΕΚ, τι πρόβλημα έχεις τώρα με την ΑΕΚ, αν ανέβω πάνω θα τσακωθούμε, να ξέρεις. Γιατί? Θα τσακωθούμε. Εντάξει, πλάκα κάνω. Άντε, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια χαρά. Ο άνθρωπος κάνει χιούμορ, φαίνεται. Εντάξει, είναι καλό προαίρετο. Ξάρχια! Αγαπημένα Εξάρχια. Καφενείο Μαρονίτα. Καλημέρα. Καλλιδρομείο. Κλείσαν όλα αυτά. Έλα, φίλε. Τρομερός δρόμος. Έλα, φίλε. Μ' ακούς? Πολύ καθαρά. Πολύ ωραία. Ο ηθοποιός είμαι, φίλε. Τι κάνεις? Ποιος από όλους? Ο πρώην αλκοολικός. Ο πρώην αλκοολικός. Έλα. Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο επειδή άκουσα κάποιες λέξεις κλειδιά που μου αρέσανε για χάρηκα που το άκουσα. Για πες. Λοιπόν, έχω να θίξω διάφορα θέματα, γι' αυτό θα το τρέξω το θέμα. Τρέξω. Λοιπόν, πρώτον, όσον αφορά τη δίκη που κάνατε στη Μαρμίτα που το δείξατε. Λαϊκό δικαστήριο. Το Λαϊκό δικαστήριο, ναι, συγγνώμη. Ένα πραγματάκι. Βάλτε παιδιά μια φορητή κάμερα, γιατί χάνει πολύ με τη στατική κάμερα. Ναι. Βάλτε κάποιον άνθρωπο να την έχει και να ακολουθεί, ρε παιδί. Φορητή κάμερα να ακολουθεί. Αυτά είναι των τεχνικών. Και κομμουνιστών, αναρχοκομμουνιστών, ιδιοκτητών. Είναι η συμβουλή δικιά μου, ρε παιδί. Έχεις καλή συμβουλή, γιατί να ξέρεις ότι ο Ραπτόπουλος δουλεύει πάντα με μέσα πενιχρά. Το γνωρίζω αυτό, ναι. Δεν στηρίζεται. Και μικρόφωνο με λέει ο Χιλιτίδης έπρεπε να έχω. Δικό μου. Να το παίρνω δεξιά και αριστερά. Ναι, σωστό. Ψήρα, αυτό το τι ψήρα που με είπε. Ψήρα. Ναι. Ακριβώς. Στο κεφάλι ψήρα δεν μπορώ να έχω, είναι φαλακρό. Ψήρα με είπε. Ψήρα. Ναι.
Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, σχετικά με αυτό που αναφέρατε σχετικά με τα διονυσιακά που είπατε. Ναι. Τα όρια τα σεξουαλικά. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό, φίλε. Είναι πολύ πιο πολύπλοκο το θέμα Διόνυσος. Άμα κάτσει και ασχοληθεί. Και αλκοόλ πολύ. Χασίζει, ναι, δεν είχε τότε. Είχε τότε χασίζει. Κάτι είχε ουσίες. Κάτι μύριζαν και εκεί. Φίλε, ο Διόνυσος σημαίνει και εκδίκηση. Είναι κατά μία έννοια και σκοτεινός θεός. Σκοτεινός. Και σκοτεινός. Όχι μόνο σκοτεινός, και σκοτεινός. Και σκοτεινός. Ναι. Άμα πάρεις, ρε παιδί μου, την τραγωδία της Βάχιες, να τις διαβάσεις. Δεν έχω χρόνο, φίλε, να διαβάσω τις Βάχιες. Το γνωρίζω. Απλά θα δεις πως εκδικήθηκε κάποιον που τον κυνήγησε, ρε παιδί μου, που ήταν και βασιλιάς και όλα. Ναι. Το νέο φορολογικό σύστημα διαβάζω τώρα στην τουαλέτα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, το άλλο που ήθελα να σου πω είναι το εξής. Το παλικάρι που μας ήρθε από τον Καναδά, ο σκηνοθέτης, είναι εδώ ή έχει φύγει? Μου φαίνεται έφυγε. Όχι, ρε, ήθελα να το γνωρίσω τον άνθρωπο. Μπα, θα μπλεκες με το αλκοόλ πάλι άμα το γνώριζες. Καλύτερα που δεν το γνώριζες. Α, ναι. Πιες κανένα ποτηράκι, θα σε έλεγε, θα υπέπεπτες, να πούμε, στην αμαρτία. Αν και το αλκοόλ, η θρησκεία δεν το έχει σαν αμαρτία. Ούτε το χασίσει. Ούτε το φαΐ το πολύ. Κατάλαβες. Ούτε και εγώ καταδικάζω. Η μόνη αμαρτία την οποία έχουν όλες οι θρησκείες είναι το σεξ. Και ξέρεις γιατί? Είναι η μόνη πράξη η οποία δημιουργεί ευεξία στον οργανισμό. Και ό,τι κάνει καλό στον οργανισμό το ποινικοποιεί σαν αυτή, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Μεγάλο λάθος. Ενώ το τσιγάρο, το ποτό, το φαγοπότ κτλ. Δεν το έχουν ποινικοποιήσει. Δεν το ποινικοποιήσαν. Να σου πω κάτι. Ποιος το λέει? Δεν λέει ου πιείς, ου χασισομεθύσεις. Δεν λέει. Κωστή, έξω με λίγο. Αυτό που θα σου πω έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι το εξής. Ότι κάποτε, στα παλιά τα χρόνια, τα αρχαία, ναι, ποτέ δεν είχαμε πόλεμο θρησκευτικό. Ποτέ. Ναι, ούτε τώρα έχουμε. Πόλεμος. Ούτε τώρα έχουμε. Ναι, αλίμονο. Τι λες τώρα, ναι. Γιατί υπάρχει θρησκευτικός πόλεμος? Δεν ακούσε δύσκολο. Το ISIS. Μουσουλμάνοι. Ναι, βάζουν τους ηλίθιους να μαλώνουν και κορμάνει άλλοι. Στα τα δηλαδή. Σταυροφορίες τι ήταν. Στο μεσαίωνα. Καλά σε λέει. Μα και αυτά μετράω. Αυτό σου λέω. Όσο υπήρχαν πολυθεϊστικές θρησκείες, δεν υπήρχαν θρησκευτικοί πόλεμοι. Γιατί πάνω κάτω όλοι πιστεύαν στα ίδια πράγματα. Απλό ήταν το θέμα. Α, λέει, μετά τους διαχωρίσανε. Μάλιστα, εντάξει. Το ένα είναι αυτό. Και κοίταξε, το... κοίταξε. Πες μου. Οι χριστιανοί, οι Αμερικάνοι, βομβαρδίζουν, ναι, τους μουσουλμάνους. Οι μουσουλμάνοι σου λέει, αυτοί οι κακοί χριστιανοί οι Αμερικάνοι, γιατί το κάνουν αυτό? Ο Θεός ο δικός μας πρέπει να πάρει εκδίκηση. Ναι. Δεν είναι χριστιανοί οι Αμερικάνοι. Καθολικοί είναι. Δεν είναι καθολικοί οι χριστιανοί. Ό,τι θες είναι Αμερική, δεν έχει επίσημη. Το Χριστό θρησκεία έχουν απάνω κι αυτοί. Πώς, για θα γίνει. Επίσημη θρησκεία νομίζω δεν έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς δεν έχουν? Έχουν ένα παθρησκεία έχουν, σύστημα. Αλλά ο χριστιανισμός εκεί, καθολικοί, ξεκαθολικοί. Αυτόν έχουν εκεί. Καθολικοί δεν είναι χριστιανοί και αυτοί. Το Χριστό δεν πιστεύουν. Την πλειονότητά τους, αλλά είναι τα πάντα. Ό,τι θες έχει μέσα. Και εδώ έχει, άμα θες, ό,τι θες. Εδώ μια πορδί η Ελλάδα και έχει μέσα μουσουλμάνους, έχει δωδεκαθεϊστές, έχει βουδιστές, έχει ό,τι θες. Λογικό. Λοιπόν. Όλες τις δυτικές κοινωνίες είναι πιο. Πάμε, επόμενη γραμμή, ηθοποιάρα. Ανοιχτές και ανεκτικές. Ηθοποιάρα, ηθοποιάρα. Γεια χαρά. Επόμενος. Έλα, φίλε. Κλείς το ράδιο, φίλε. Όλα γίνονται για την ενέργεια. Ναι, καλά, κλείσε εσύ τώρα το ράδιο και άσε τι γίνεται. Τώρα το έχω κλείσει εδώ και ώρα. Μπράβο. Λοιπόν, όλα γίνονται για την ενέργεια. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος έγινε για τα πετρέλαια της Μοσούλης, όπως και τώρα, ας πούμε. Πάντως για τον Μωάμεθ και τον Χριστό δεν έγιναν οι πόλεμοι. Όχι. Ούτε. Προσχηματικά είναι αυτά. Αυτά, μπράβο, καλά λέει ο γιατρός. Είναι προσχηματικά. Σωστό. Ναι. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έγινε για τα πετρέλαια της Βόρειας Αφρικής. Και ο τρίτος? Ο τρίτος είναι ο τωρινός. Οικονομικός πόλεμος. Θα γίνει. Έτσι. Όχι. Η ενέργεια είναι, ρε. Ποιος οικονομικός? Τα πάντα είναι για την ενέργεια. Τα πάντα είναι η ενέργεια. Τίποτα άλλο. Και το νερό. Τα χρήματα είναι το όχημα, ας πούμε, για την ενέργεια. Και το νερό. Βασικός πόρος. Αυτή είναι η δύο βασικοί πόροι. Ενέργεια και νερό. Αλληλένδετη. Το νερό είναι, πάει σε άλλη κλίμακα, σε διαφορετική. Είναι αναγκαίο για μια οικονομία. Μια οικονομία χωρίς διαθέσιμο νερό δεν στέκεται.
καταραίει. Τον Καζαντζάκη όντως τον... Για τον τελευταίο πειρασμό. Ο παπάς για τον τελευταίο πειρασμό είναι και όντως ήταν μονοφυσίτης. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή μονοφυσίτης? Από ό,τι θυμάμαι κοοπτής. Είναι αυτός ο οποίος, όχι, αυτός που το Χριστό τον αντιλαμβάνεται σαν θεία φύση και όχι σαν ανθρώπινη. Δηλαδή η θεία η φύση έχει απορροφήσει την ανθρώπινη φύση και τον βλέπει σαν θεία φύση. Δεν τον βλέπει σαν άνθρωπο. Εγώ που τον βλέπω μόνο σαν άνθρωπο τι είμαι, μονοθεσίτης? Εσύ μονοφυσίτης είσαι από την αντίθετη πλευρά. Από την άλλη πλευρά, ναι. Ναι. Λοιπόν, τον πιστεύω σαν ιστορικό πρόσωπο. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά εδώ. Σαν πολιτικό πρόσωπο, ρε παιδί μου, και τον γουστάρω πολύ. Αδερφέ, ναι. Εγώ εντάξει, πιστεύω σε μια. Έχω μάθει να είμαι χριστιανός. Αυτό είμαι. Και όχι φανατικός. Μάλλον είμαι θρησκευόμενος. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι χριστιανός. Είσαι θεοφοβούμενος ή θεοσεβούμενος? Θεοφοβούμενος είμαι. Όλοι είναι. Όλοι έτσι είμαστε. Δηλαδή, εντάξει. Ο φόβος, πεθάνει, ο φόβος. Ξέρω ότι, ναι. Ξέρω ότι σίγουρα δεν θα πάω στην εγκόλαση αν πεθάνω. Αυτό το ξέρω. Δεν θα πάω στο παράδειγμα. Σε συμφέρει να πιστεύεις ότι υπάρχει άλλη ζωή? Σε όλους συμφέρει, όχι σε μένα. Και σε μένα. Λοιπόν, σίγουρα δεν θα πάω στον παράδεισο. Αυτό εδώ είναι δεδομένο. Αν γίνει αυτό, θα είναι σούπερ ντούπερ εκπληκτικό. Μόνο και μόνο που ήσουν σούπερας, θα πας στην κόλαση να πούμε. Και βρε, θα είναι με σούπερ έκπληξη, σαν να παίρνει διπλό πάνω από τα τέμπη. Τέτοια έκπληξη θα είναι. Ναι. Όσον αφορά τον Άρη, ναι. Στο μάτς με το Νταλαβέρι το άλλο που παίξαμε με το Γιάννενο, ο Άρης σε σχέση με το Σάββατο είχε μόνο έναν παίχτη στην ένταση. Το Σόουζα, το στόπερ. Ναι. Όλοι οι άλλοι ήταν αλλαγή. Γι' αυτό δεν έβγαλε μέχρι το τέλος την ενέργεια, ναι, που έβγαζε. Άμα θα το πάω, γιατί πολλοί λέγανε ότι ήθελε να το πάρει, άμα ήθελε να το πάρει, θα έβαζε τα δύο. Το στόπερ, το αμυντικό χαφ και μπροστά, ας πούμε, έναν από το. Ή τον Μπασά ή κάποιον άλλον. Για να πάρει το μάτς. Αυτό δεν το ήθελε. Λέει, άμα βγει έτσι το μάτς, βγει και. Καλά είναι, άμα δεν βγει δεν τρελαινόμαστε. Άμα δεν βγει δεν. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Σωστά. Σωστά το προσέγγισε ο Κούνδουρος το μάτς. Ναι. Και μία, θέλω και μία προσωπική ερώτηση, μάλλον να μου απαντήσει σε κάτι, ρε φίλε. Γιατί σ' ακούω και λέω, ρε φίλε, να πούμε, θα την κάνω την ερώτηση και ετοιμάσου. Λες ότι δεν έχω χρόνο, δεν έχω κάνει για βιβλίο, δεν έχω για το ένα, για το. Λοιπόν, προσδιόρισέ μου την αυριανή σου μέρα. Τι έχεις να κάνεις και είσαι τόσο πολύ άσχολος? Τι είναι αύριο? Πέμπτη. Ρεόν. Ξύπνημα. Τι ώρα θα πας για ύπνο, ας πούμε? Πήγες για ύπνο. Τρεις. Τι ώρα θα ξυπνήσεις? Δέκα και μισή. Δέκα και μισή. Άνετος, ωραίος. Πάμε με τη σύγχρονη. Σχολείο για να ρωτήσουμε καθηγητές πώς τι και τα λοιπά. Πες ότι δεν έχεις. Πάμε παρακάτω. Γυμναστήριο 12 με 1 και 4. Να είχαμε να λέγαμε. Γιατί να είχαμε να λέγαμε? Το ότι φροντίζει κάποιος το σώμα του. Συγγνώμη. Το ότι φροντίζει κάποιος το σώμα του και γυμνάζεται κάθε μέρα μία ώρα. Ναι, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Δεν ασχολεί αυτό? Αυτό είναι ένα κομμάτι. Αυτό είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μου. Για να μπορώ να είμαι σε φόρμα. Για να μπορώ να έχω οξυγόνο και να μην κοιμάμαι μετά τις 3 το μεσημέρι να με πιάνει το ζάχαρο, ας πούμε, ή να με πιάνει, ξέρω εγώ, ο ύπνος. Παρακάτω. Αυτό το παρακάτω. Κάτσε, ας τα πω όλα, άστα. Θα στα πω, θα τα κρίνεις μετά. Ένας που έχει ελεύθερο χρόνο. Κάτσε τώρα από τον ελεύθερο χρόνο. Πάμε παρακάτω. Φεύγουμε. Άρα, μια μισή. Μία και μισή. Σταμάτα λίγο, γάμο. Περίμενε, ρε. Περίμενε, ρε. Πιάσε στο τιμόνι 7 ώρες και νομίζεις κάτι κάνεις. Περίμενε. Σταμάτα. 12. Και εσύ πολλές ώρες δουλεύεις. Άμα δεν είναι 7-8. Λοιπόν, μετά προετοιμασία για εκπομπή 45 λεπτά. Γρήγορα, με ταχύτητα. Φεύγουμε 2 με 4, πάμε το μεσημέρι. Φεύγω 4 με 5 προετοιμασία για εκπομπή 5 με 6.30. Τελειώσαμε μέχρι εκεί. Τελειώνει 6 ώρα, εγώ βγαίνω 20 λεπτά. Art FM
ραδιόφωνο, ένα τέταρτο να μιλήσει το ραδιόφωνο κάτω. Να έχει τα καρτιά, μην βγει καμιά είδηση, να μπει μέσα ίντερνετ, να πάρει τηλέφωνο ρεπόρτερ κτλ. Τι πώ και του δικού σου, του ρουφιάνου κτλ. Φεύγει. Πα σε τρία διαφορετικά μέρη να εισπράξει βδομαδιάτικο όσον αφορά το κομμάτι τη διαφήμιση που εγώ τρέχω για το κανάλι και παίρνω και τα δικά μου τα λεφτά. Σε τρία διαφορετικά μέρη. Σε αρκεί αυτό, πόση ώρα θέλει. Δημόσιες σχέσεις, μίλα, ξεμίλα. Πάνε, δεν παπά, γεια σα, ήρθα, δώστε μου τα λεφτά. Δεν κάτσει να μιλήσει, τι κάνει, τι δεν κάνει κτλ. Τα παίρνει τα λεφτά. Γυρνά πίσω. Δεν μένει λίγο στο σπίτι μία ώρα, μία μισή, να κάτσει να μιλήσει εκεί, τι γίνεται, τι δεν γίνεται, έχουμε, τι θέματα έχουμε. Φεύγει μετά 10 και μισή, 11 παρά, 11. Για να έρθεις εδώ να κάτσεις μία ώρα να προετοιμαστείς, 25 λεπτά, 45, 50 λεπτά. Ωραία. Φεύγεις μετά, κάνεις το 12-2. Είναι πολύ ο χρόνος. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Γεια χαρά. Γεια χαρά, επόμενος. Καλημέρα. Διάλειμμα μάλλον. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο, βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλαλαλα. Λαλαλαλαλα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψα σαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrospor. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα. Στοπ! Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ξέχασα να σου πω ότι έχω να κάνω και μοντάζ στο EuroPoint και να πληρώσω και το παιδί που έχει κάνει μοντάζ, διότι κάναμε μια καινούργια διαφήμιση την οποία πρέπει να σπικάρω, να παίξω στη διαφήμιση, να τη μοντάρω, να την πάω και να τη σπικάρω στο κανάλι και να είναι μαζί με τον διαφημιζόμενο και τον μοντέρ, κόψε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Κατάλαβες? Εσύ θα κάνεις το τιμόνι, θα πιαστεί η μέση σου και επειδή είσαι τεμπελχανάς δεν πας και προπόνεις. 12 ώρες στο τιμόνι δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά εμένα μου αρέσει αυτό. Σκοπός είναι να αρέσει και σένα το τιμόνι. Γιατί και το τιμόνι έχει τη γοητεία του. Είναι ωραίο το τιμόνι. Επικίνδυνο. Είναι ωραίο. Έχει τη γοητεία του. Είναι επικίνδυνο. Όλα είναι επικίνδυνα. Και εδώ μπορεί να έρθουν, ξέρω εγώ, με ένα όπλο. Είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνα είναι όλα. Πάμε κόσμο. Το εργατικό ατύχημα είναι πολύ επικίνδυνο. Βέβαια είναι επικίνδυνο. Έχει πίκρα το τιμόνι. Μεγάλη. Καλά τα μάξι, τον κάθε τρελό. Μπες, βγες, όχι θα πάω από αυτό το στενό, θα κόψω, θα κάνω. Εύκολο είναι, νομίζεις? Καμιά δουλειά δεν είναι εύκολη. Καμιά δουλειά. Χαρτομάτιλα να πουλάς στον δρόμο, πολύ δύσκολη δουλειά είναι η πώληση. Πουλάς, πολιτίζεις. Καμιά δουλειά δεν είναι εύκολη. Καμιά δουλειά δεν είναι εύκολη. Και κάθε δουλειά θέλει ταλέντο. Και για να πουλήσεις χαρτομάτιλα στον δρόμο και κάστανα να πουλήσεις στον δρόμο, θέλει ταλέντο. Για βάλε εμένα να πουλήσω. Θα πουλήσεις κάστανα. Τρίχες. Σαλέπι.
Καλοκαίρι στην παραλία. Άκου. Μαγλαμαδάκι. Ζαμπέτας. Δεν είναι, όχι. Ζαμπέτας είναι. Ναι. Ο Ζαμπέτας είναι στο Σοφερά, στη Σοφερίνα το 64. Μπράβο. Βέβαια. Άντε ρε πούστη. Σκάσε ρε μαλάκα, σκάσε. Ακούνε τόσοι οι αυτοκινητιστές. Α, μην τους αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Κοπρίτη, βρίζεις. Εγώ δεν μπορώ να σε βρίσω, άσε που εγώ είμαι ευγενικός. Άκου την άλλη. Πως μπουκάρει μέσα. Μαγκάκι να πούμε. Να ούμε. Το πιο εύκολα τιμώρει. Να μην πιάνει το τιμώρει. Φέρ τον άρε αυτό που μας βρίζει. Τι βρίζεις ρε. Δεν βρίζω. Καλά κάνεις και βρίζεις. Το να βρίζεις, το να βρίζεις είναι υγεία ρε. Βρίζε μας. Ούτε. Αλλά δεν κάνει γιατί. Δεν είναι ισχύει ότι είμαι στον αέρα, Κωστή. Έλα ρε, πλάκα σε κάνω και εσύ τώρα. Δεν ισχύει ότι είμαι στον αέρα. Σοβαρά μιλάς τώρα. Εδώ τώρα θα σου πω εγώ, μη βρίζεις. Ο μεγαλύτερος ανθυρόστομος που υπάρχει. Όχι, μπορεί να το πεις. Έλα, λέγε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, 34 λεπτά αναμονή έχω, γι' αυτό. Εντάξει. Λοιπόν. Ναι. Μη λες σε εμάς που αξίζει θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Γιατί ρε, φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κοίτα. Φίλε, η θύρα 4. Επειδή βλέπεις μπάλα, ναι. Πρέπει να βλέπεις ότι ο Λουτσέσκου τα μαγειρεύει τα παιχνίδια ώστε να μην τα παίρνει τα εκτός έδρας. Με τις αλλαγές του. Γιατί? Δεν ξέρω. Νοπά του Αναστασιάδη μνήμες. Νοπές μάλλον. Νοπό το ότι ο Ήβιτ ζήτησε να φύγουν κάποια άτομα που είναι εκεί πέρα 15 χρόνια πόσα είναι. Δεν το στηρίξαμε όμως. Δεν ξέρω. Εγώ είχα πει ότι. Συνδέσεις αυτών των ανθρώπων μέσα από τα γραφεία με ανθρώπους άλλους. Να πω κάτι. Ποιος έχει την κύρια ευθύνη για την ΠΑΕΠΑΟΚ? Ο μεγαλομέτωχος. Λοιπόν, αυτός δεν είναι ο υπεύθυνος. Λοιπόν. Και υπάρχουν και κάποιοι πρώην. Αυτός άμα βολεύεται, τι να τον κάνω εγώ τώρα. Ναι. Υπάρχουν και κάποιοι πρώην υπεύθυνοι επικοινωνίας. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή δουλεύουν κάπου αλλού. Για μένα ο κύριος και ο μοναδικός υπεύθυνος είναι ο κύριος Σαββίδης. Ο κύριος Σαββίδης. Στο κομμάτι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει προοδεύσει ποδοσφαιρικά. Ναι, στο κομμάτι του αγωνιστικό. Ναι, σωστό. Καλά μιλάει. Αυτός είναι υπεύθυνος. Ωραία τα λέει ο γιατρός. Πολύ ωραία. Έχει τον πρώτο λόγο, τον τελευταίο. Ναι. Οι υπόλοιποι πάλι φυσικά, είναι. Φυσικά και είναι υπεύθυνος. Φυσικά και είναι υπεύθυνος. Το πώς θα στελεχώσει την ΠΑΕ. Ότι δεν γίνεται φέτος να το πάρει. Γιατί? Λόγω του ότι. Γιατί? Ενώ δεν πάει καλά ο. Εδώ δεν πάει καλά, Λουτσέσκου. Δεν πάει. Ναι. Στα εκτός έδρας παιχνίδια δεν τον διώχνει, αλλά σημαίνει ότι είναι ευχαριστημένη με αυτή τη δουλειά που κάνει. Και τώρα αρχίζουν οι καμπάνες που αρχίζει και η ομάδα να είναι προς τα πίσω. Δηλαδή το συν 5 είναι πλην 1. Κοίτα. Η θύρα 4 έβγαλε μια ανακοίνωση που συμφωνώ μαζί της, γιατί και εγώ το ίδιο λέω. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευκαιρία φέτος. Έχω ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ΕΠΟ. Ακριβώς. Έχω γραμμένο. Έχω λεφτά. Έχω οργανωμένο κόσμο και ανοργάνωτο όριμο. Έχω τα μέσα που είναι σε οριμότητα κι αυτή. Πότε να το πάρω να πάρει ευχή να πάρει? Δηλαδή ο Παναθηναϊκός σε μνημόνιο. Ο Ολυμπιακός τον κυνηγάνε θεοί και δαίμονες στο Μαρινάκι. Η ΑΕΚ έχει το Μελισανίδη, δεν έχει μπάτζετ μεγάλο. Λέμε σήμερα θα σκάσει, αύριο θα σκάσει, παραμεθαύριο θα σκάσει. Πότε να το πάρεις να πάρει ευχή να το πάρει? Δηλαδή εγώ δεν λέω ότι ευχαριστημένος είμαι. Εγώ δεν λέω ότι είμαι ευχαριστημένος με αυτό που βλέπω, αλλά λέω όμως ότι οι συνθήκες οι φετινές είναι οι πιο προσβάσιμες για να το πάρεις. Τίποτα. Θα σου πω κάτι τώρα, θα ακουστεί χοντρό, δεν έχει βάση, αλλά έχω αρχίσει να πιστεύω λίγο στον Νικόλα. Αν δεν το πάρουμε φέτος. Εμείς ρε παιδιά συνωμοσιολόγοι. Δεν ξέρω. Εγώ είπα, δεν θα έχει βάση και είναι χοντρό. Αλλά αν δεν το πάρουμε φέτος, εγώ προσωπικά αρχίζω και πιστεύω στον Νικόλα. Αν το πάρεις φέτος θα είναι και ένα άλλο ρεκόρ για σένα. Ποιο? Αν το πάρω φέτος θα πω ότι το πήρε ο κόσμος και μπράβο του. Ο κόσμος? Βεβαίως. Ποιος κόσμος? Με την πίεση που άσκησε σε κάποια πράγματα όπως ασκεί τώρα. Κοίταξε, αν το πάρεις φέτος θα το πάρει ο Πρόεδρος. Ναι, μαζί με τον κόσμο. Όχι μαζί με κάποιους άλλους από εκεί μέσα. Κοίταξε τώρα τον κόσμο. Τον κόσμο έχουμε μάθει στη Θεσσαλονίκη να τον θεοποιούμε. Για να πουλάμε, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι της δουλειάς μας. Εμένα δεν μ' αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσει. Αυτός ο τρόπος πώλησης. Καλός είναι ο κόσμος, αλλά δεν μπορεί να έχει έλεγχο, δεν μπορεί να έχει παρασκήνιο, δεν μπορεί να. Έχει μια όθηση.
Έχει μια άβρα. Ναι. Έχει στο κομμάτι το εξωγωνιστικό, στο πολιτικό παιχνίδι, μια οντότητα, βεβαίως. Αλλά όχι τόσο όσο, δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο όσο θέλουμε να πιστεύουμε. Δηλαδή, το να πάρουν ο ένας δικαστής μια απόφαση υπολογίζει την περιραίως ατμόσφαιρα, τον κόσμο, τον λαό κτλ. Ναι. Το ένας διαιτητής, ένας ξέρω εγώ, ναι. Αλλά την μπάλα στα δίχτυα θα τη βάλει ο Μπρίγιοβιτς. Ναι. Την τακτική θα την κάνει ο προπονητής. Αλλά κάποιος που θέλει να κάνει τη δουλειά που έκανε στον κύριο Αναστασιάδη. Ή κάποιος από αυτούς που είπε ο κύριος Σίβιτς να φύγουν. Δεν γνωρίζω τα πρόσωπα. Εγώ άκουσα όμως ότι ο κύριος Σίβιτς είπε να φύγουν 2-3 πρόσωπα. Δεν τα ξέρω τα πρόσωπα. Ναι, είπε. Κάνουν κάποια δουλειά με την πίεση του κόσμου, ίσως αυτή τη δουλειά να μην την κάνουν. Εάν ο κόσμος λοιπόν και εμείς. Το κατάλαβες τι λέω. Ναι, άκου, άκου. Εάν ο κόσμος λοιπόν και εμείς στηρίζαμε τον Ίβιτς και λέγαμε να στηριχτεί ο προπονητής, θα πάμε μπροστά. Αντί να λέμε δεν πάει να φύγει μόνο τον Κολοσσέρβο και τέτοια. Εάν δεν λέγαμε αυτά, εγώ είχα πει, εμένα μου φαίνεται προσβλητικό να φύγει ο Ίβιτς χωρίς να τον διώξει ο μεγαλομέτοχος. Το να με παρατήσει ο Ίβιτς, μόνο το σεβασμό τον αθλητικό που είναι τώρα ο Βλάνταν όμως. Δεν είναι πουθενά. Είναι κάτι το οποίο εμένα με προβληματίζει. Είναι οι δηλώσεις που έκανε. Είναι καλό αυτό για τον Ίβιτς. Δεν είναι καλό αυτό για τον Ίβιτς. Δεν είναι καλό για τον Ίβιτς. Δεν έχει τριβή με το αντικείμενο. Αλλά το να μου πει ο Ίβιτς ότι με ενοχλούν κάποια πράγματα και ξεκινάω εγώ την κάθαρση καθαρίζοντας τον Τζαβέλα, αλλά αφήνω την κάθαρση στο μισό κομμάτι, δηλαδή στο αγωνιστικό και δεν πάω στο διοικητικό, εκεί λέω τον Ίβιτς, φίλε, εγώ είμαι εδώ αρχηγός, δεν μπορείς εσύ να μου... Ο Ίβιτς έχει ένα αδερφό όμως, ο οποίος ο αδερφός του λέει, ποιος είναι αυτός ο οποίος υπάρχει κίνδυνος να σε τρυπήσει και να ξεφτυλιστείς κι εσύ, ναι, και να περάσεις στη σφαίρα της γραφικότητας. Και αν θες να παραμείνεις εκεί σε αυτούς, πες αυτές τις προτάσεις που είναι αποδεκτές. Φίλε, επειδή το λες ωραία, επειδή το πας ωραία το έργο, εγώ θα σου πω ναι, κάτι. Ναι, το πάω ωραία γιατί εγώ εάν ξέρω ο πολύ καλά έμενε, την ομάδα μου και έχω πληγωθεί από την ομάδα. Αν ο Ίβιτς έμενε... Έχω πληγωθεί επειδή έχω χάσει. Έχω ναι. πληγωθεί επειδή έχω χάσει αυτό θα που... Θα πρέπει να σε προβληματίζει καταλάβες. Στον ΠΑΟΚ ένα πράγμα. Ότι ποτέ δεν ήρθε προπονητής την περίοδο των μεταγραφών. Πάντα υπάρχει ένα κενό εκεί πέρα. Αν ο Ίβιτς λοιπόν έμενε στον ΠΑΟΚ, θα είχε μεγάλο λόγο και άποψη για τις μεταγραφές. Βεβαίως. Τις οποίες ο Λουτσέσκου δεν έχει. Γι' αυτό πιθανόν και η οικογένεια τον έχει λίγο περιορίσει την μεγάλη ευθύνη. Εντάξει. Να σου πω κάτι άλλο για τον Ίβιτς. Πώς είπες. Ναι. Να σου πω κάτι άλλο για τον Ίβιτς που συνδέεται με το τωρινό. Πες το. Το 2011 είχαμε χάσει 2-1 στο Καραϊσκάκι με τον Πόλωνη. Ναι. Η ομάδα ήταν πρώτη ναι. και παρέμενε πρώτη ναι. μετά από αυτή την ήττα 2-1 στο Καραϊσκάκι. Και βγαίνει ναι. ο Ίβιτς σε δηλώσεις στο κρατικό κανάλι και λέει ότι η ομάδα έτσι όπως είναι κάποια πράγματα που έχω δει δεν πάει για πρωτάθλημα. Ναι. Λοιπόν, τον Ίβιτς τον βγάζουν όλη τη χρονιά, δεν έπεσε σε κανένα άλλο παιχνίδι, όλη τη χρονιά. Και την επόμενη χρονιά, πριν έρθει ο κύριος Σαββίδης, ο κύριος Βρίζας και το επιτελείο ότι τον κάνουν προπονητή στην ΚΑΠΑ 20. Μάλιστα. Μετά από αυτή τη δήλωση. Ναι. Λοιπόν, ο Ίβιτς γνωρίζει πολύ καλά τι είναι ο ΠΑΟΚ. Τι είναι ο τωρινός ΠΑΟΚ, όχι η ιστορία του ΠΑΟΚ. Όπως και ο Ναθασιάδης γνωρίζει πολύ καλά τι είναι ο ΠΑΟΚ. Υπάρχουν κάποιες κοινές συνιστώσεις μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων που ήταν οι μόνοι που κάτι πρόσφεραν στον ΠΑΟΚ την τελευταία πενταετία. Σε μπάλα, σε προσπάθεια, σε. Σε κάτι τέλος πάντων. Ο Δόρης που έβγαλε τον ΠΑΟΚ δεύτερο. Χωρίς μεγάλο ρόστερ. Με Λόρενς και τα λοιπά, δεν προσέφερε στον ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, ήταν όμως μια χρονιά η οποία εκ των πραγμάτων δεν πήγαινε για τίποτα. Και το 12-13 πλήρωσε το γεγονός ότι αποκλείστηκε από τον πολύ καλό Αστέρα Τρίπολη στον ημιτελικό. Και στην Ευρώπη. Ναι, αυτό. Χάθηκε στην Τρίπολη χρονιά και έφυγε και ο Δόρης. Απλά θυσίασε την πρόκληση στην Ευρώπη για να ξεσκεπάσει την απατεωνιά την ποδοσφαιρική του Πάμπλο Γκαρσία. Δεν θέλω να αναλωθώ στον Δόνη και σα εγώ δικτάω την ουσία και το τώρα. Και το τώρα είναι σφάλμα του ΠΑΟΚ που χάθηκε ο Γιώργος Δόνης. Με τις συνιστώσεις αυτές που είπα, αυτή τη στιγμή μου δείχνει ο ΠΑΟΚ ότι μερικοί άνθρωποι δεν το θέλουν. Δεν ξέρω πότε θα το θέλουν και αν θα το θέλουν και βάζουν κάποια εμπόδια. Έκλεισες, φιλιά! Ναι, αλλά λοιπόν, γιατί το κάνουν αυτό οι υπάλληλοι. Εγώ λέω, αν κάποιος έχει ευθύνη, αποκλειστικά και μόνο είναι ο μεγαλομέτοχος. Πρέπει ναι. να πάρει ο Γιώργος ο Σαββίδης τη θέση του έξω από το Instagram και να μπει στα γραφεία και να μπει και στην ομάδα. Καλημέρα, ο Γιώργος. Ναι. Καλημέρα, για χαρά. Καλώς το. Καλώς το. Γεια σου, Ραπτό, γεια σου, Γιατρέ. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Αλέξανδρος από Γιάννενα. Καλώς το. Ο παδός του. Και μόνο πας Γιάννενα. Πας Γιάννενα, Ναι, με εσένα, Γιατρέ, θέλω να μιλήσω. Θέλω την άποψή σου. Μας βλέπεις έτος για κύπελο.
Κοίταξε, θα σου πω. Καταρχήν, ο Πας Γιάννα, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα θα τερματίσει δεύτερο στον όμιλο. Δηλαδή, λογικά θα κερδίσει ο Πανιώνιος, οπότε θα έχει μια δύσκολη κλήρωση στη φάση των 16. Νομίζω αυτό από αυτούς... Αυτό ρε παιδιά, τι σόι Βαλκάνια είμαστε πάλι. Εντάξει, ένα μάτς, Βαλκάνια. Δύο μάτς του ίδιου ομίλου που έχουν συμφέρει το ένα μετά, γίνονται διαφορετικές μέρες. Πώς γίνεται αυτό? Εντάξει, γιατί ο Πανεγιάλος στην ουσία έχει χάσει την κάθε μέρα πρόκριση, οπότε το λογικότερο ο Πανίνος να κέρδιζε. Απλά τώρα ξέρει ο Πανίνος τι πρέπει να κάνει για να βγει πρώτος. Αλλά από εκεί και ύστερα, εγώ επειδή είμαι και Ξάνθη και είμαστε πρώτοι στον όμιλο, δεν θα μου άρεσε μια κλήρωση με τον Μπας Γιάννα στη φάση των 16. Σαφέστατα. Νομίζω ότι η ομάδα του ΠΑΣ θα πρέπει πρώτα να κρατήσει αυτό που λέμε τη σίγουρη παραμονή. Σίγουρα θα τα καταφέρει. Θα πάρω λοιπόν την ομάδα λογικά την Κυριακή στη Λάρισα. Είναι ένα μάτσο το οποίο θέλω να το παρακολουθήσω. Και εγώ θα πάω. Πιστεύω ότι το πιθανότερο να κάνει. Η Λάρισα φέτος δεν έχει χάσει ακόμα μέσα στην έδρα της. Ήρθε η ώρα. Είναι κακή ομάδα, η άποψή μου ποδοσφαιρικά. Αυτή είναι για την ομάδα της Λάρισας. Και ο ΠΑΣ είναι μια ομάδα που αθλητικά μου αρέσει. Και μου αρέσει πάρα πολύ ο Γιάννης ο Πετράκης. Και ο γιος του φαίνεται ότι είναι πολύ καλός. Ακολουθεί τα δίμονα. Έχω ακούσει κάποιους παίχτες, συγγνώμη, για την ομάδα μου. Έχω ακούσει πολλά αρνητικά σχόλια για τον Κοζορώνη. Ότι είναι του προπονητή ο παίχτης. Ότι δεν είναι αντάξιος της ομάδας του ΠΑΣ Γιάννενα. Όχι. Χθες ήταν πολύ καλός ο Κοζορώνης στο γήπεδο. Είναι ένας παίχτης που μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα αρκετά καλά. Καλά πόδια έχει. Πολύ. Είναι λίγο υπερβολικός και καλά πόδια έχει. Καλό σουτ έχει, ναι, απλά από τα πολλά σουτ που θα καεί, αν συνεχίσει να παίρνει φάουλ και σουτ. Κοίταξε, σίγουρα αυτός ο οποίος ξεχωρίζει από το ρόστερ του ΠΑΣ Γιάννενα είναι ο επιθετικός, ο Κόντε. Είναι τρομερός, είναι απίστευτος. Πρώτος κόρε της βαθμολογίας στη Super League με τα λιγότερα μάτια, έτσι, 8 μάτς 6 γκολ. Να τα λέμε και αυτά. Καλά, ο Κόντε νομίζω δεν είπα. Από τον Μπρίγκεβιτς είναι τρεις κλάσεις πάνω, η άποψή μου ποδοσφαιρική δηλαδή. Χθες τον είδα πάρει στο Χαριλάου και το χάρηκα. Έχει χρήση δύο ποδιών, αντίληψη χώρου, συνεργασίες πολύ καλές, θα βγει, θα γίνει extra half, έκρηξη. Θα γίνει extrem, κεφάλι έχει, πολλούς ρόλους στον πολύ καλή υποδοχή μπάλας, δηλαδή η υποδοχή μπάλας είναι καταπληκτική. Βοηθάει ένα προπονητή, φαντασία... βοηθάει ένα προπονητή η τακτική να δουλέψει, δηλαδή να του πει θα βγει σε αυτό το χώρο, θα μπει αυτός, όταν την πάρει, θα την δώσει. Θα... Ναι, δηλαδή είναι ευλογία για ένα προπονητή που δουλεύει τακτική να έχει ένα ποδοσφαιριστή φορ, ο οποίος να έχει αυτά τα στοιχεία. Και είναι σε καλή ηλικία ο Κόντε. 26 είναι πόσο είναι, 26-27. Νομίζω ότι είναι λίγο μεγαλύτερο και γι' αυτό, άργησε να βγει έξω. Αλλά έχει σπουδάσει κιόλα, ήταν και αρχιτέκτονα, νομίζω. Τέλος πάντων. Πάντως το παιδί φαίνεται ότι είναι άλλη κλάση ποδοσφαιριστή και το μυαλό του είναι καταπληκτικό. Δεν είναι μονοδιάστατο. Δεν είναι πολύ καλό. Το Φόνσι τον Αδάλε, ο οποίο είναι μεγάλο, ξέρει πολύ μπάλα. Ναι, πρέπει όμως και ένα δεύτερο αριστερό μπακ και να έχει μια καλή εναλλακτική ο Πας. Μας φάγανε τον Κουτρί, η Γαβρί. Έπαιζε ο Ακώστα πέρυσι στην ίδια θέση, τώρα έχει τρία δεξιά μπακ τα οποία είναι εξίσου καλά και τα τρία. Δηλαδή ο Κούντρις είναι καλύτερος από τον Αδάλε. Εάν θέλει την άποψή μου, μπορεί ένα. Είναι. Όχι, ο Φόρση είναι καλύτερο. Ο Φόρση είναι καλύτερο. Είναι 30 χρονών. Ο Κούτρις είναι 21. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι... Ο Κούτρις από τον Φόρση έμαθε μπάλα και από τον Πετράκη. Και ο Γιάννικο για μένα είναι καλύτερο του Βελίδη. Ο Βελίδη είναι πεσμένο. Εγώ τα χρειάστηκα λίγο εκεί στο πρώτο ημίχρονο με τον Γιάννικο Γλου, ενώ τον στηρίζω. Να σα πω, μεγάλη πρόκληση με στο Χαριλάου. Ήσουν χθες στο γήπεδο. Ήμουν χθες στο γήπεδο, γι' αυτό ζήσε εδώ Θεσσαλονίκη. Όχι, αλλά ήρθα για το μάτς και θα μείνω επί της ευκαιρίας. Καλή κερκίδα κάνατε χθες. Ναι, αρκετά καλή για καθημερινή. Ήμασταν 100 άτομα, ακουστήκαμε όσο μπορούσαμε. Το κύπελο ζητάμε. Ναι, θύρα 4, όχι θύρα 1. Στη γωνία, ναι. Αυτό, να πω κάτι. Δεν μας υπολογίζει καθόλου. Ενώ είμαστε. Δεν χάνουμε. Σα θεωρεί τη βέρεια, τη νέα βέρεια. Όχι, θεωρώ ότι είστε λίγο βρωμιάριδες. Η ομάδα δεν χάνει. Με ένα διπλό τώρα στη Λάρισα και έναν άσο με τη Λαμία την επόμενη, αμέσως πάει 21 βαθμούς. Για να δω. Κοίταξε, θα τον φέρω. Να σου πω, θα τον. Φίλε μου, το όνομά σου. Το όνομά σου. Πατιώτα δεν έχασα. Ξάνθη δεν έχασα. Φίλε μου, από τα Γιάννα, το όνομά σου. ΑΕΚ δεν έχασα, Αλέξανδρος. Αλέξανδρε. Θα τον φέρω τρίτη αγωνιστική δευτέρου γύρου στο ΠΑΣ για ένα Ατρόμητος. Ματσάρα. Να έρθει. Σε πολλά μπορεί να έρθει. Αλλά να έρθει να δει λίγο ποδόσφαιρο. Να δει λίγο ποδόσφαιρο. Εμείς δεν έχουμε χρόνια μπαλίτσα. Μπορεί να μην και πολύ καλός αγωνιστικός χώρος ζωσιμάδες. Επιτέλους. Επιτέλους, φίλε, επιτέλους. Θα πιω τσίπουρο στο Ροδοτόπι. Κλείσε. Θα έρθουμε ΠΑΣ για ένα Ατρόμητος. Θα δούμε Χατζησαία. Ρισβάνι, ωραίο μάτσα θα δούμε εκείνη την ημέρα. Μαυροπάνο. Ένα σχόλιο για σένα. Για σένα. Και γουστάρουμε. Σταμάτα σε παρακαλώ πολύ να προωθείς άτομα με φασιστικές αντιλήψεις. Α, τους προωθώ όλους εγώ, να ακούγονται όλες οι απόψεις. Σε παρακαλώ, είσαι ανοιχτό μυαλός, μην το χαλάς.
όπω και όλο το μετρό. Δεν μου λε, φίλε, από τα Γιάννενα, θα γούσταρε μια κλήρωση με τη Φόφη. Αλέξανδρε, με τη Φόφη. Ξέρει ποια είναι η Φόφη. Για νιώτη είναι το πιάνει. Εννοείται, δεν με τρομάζει κανένα, παντού πάω. Όχι, η Φόφη ξέρει ποια είναι. Ποια λένε Φόφη, ποια ομάδα που κάνουν Φόφη. Όφι. Τον Όφι. Έχω μεγάλη κόντρα. Ξέρω, χρόνια είμαι, ναι. Τρομερό κορεό στο 11-12. Φύγε, πάμε πέμπτος από το τέλος. Θα πάρουμε όσοι είναι στη γραμμή. Καλημέρα, ναι. Φόφι. Έτσι τελευταίο γυάλια του στον Όφι. Λέγε. Καλημέρα. Καλώς τον. Κύριε Κώστα, να μιλήσουμε λίγο. Θέλω να μιλήσω με εσάς γιατί σας ακούω πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, τρέφω τρομερό σεβασμό απέναντί σας. Αν και μερικές φορές εκνευρίζομαι πάρα πολύ, μετά συνέρχομαι λίγο, σκέφτομαι τι έχετε πει και κατάλαβα ότι έχετε δίκιο. Όπως για παράδειγμα, Αριανός είμαι. Oh. Για παράδειγμα, θυμάσαι εκείνο που είχες κάνει με το βάζο, με το μέλι. Έβλεπα τηλεόραση, άσε με λίγο να σου μιλήσω και μετά θέλω να μιλάς μόνο εσύ να μου πει. Το έβλεπα και μου γύρισε το μυαλό ανάποδα, τρελάθηκα. Αφού είπα, έβρισα, ήρεμησα, όταν σκέφτηκα τι είπες. Κατάλαβα πόσο δίκιο είχες και μετά ξαναβρίζω εμένα. Δηλαδή λοιπόν, δεν έπρεπε να είμαι τα πρώτα λεπτά εκεί κοντά. Μετά... έτσι ακριβώς, ναι, στα πρώτα λεπτά θα σε βαρούσα και μετά θα σάρει να με βαράς εσύ. Άσε που δεν χρειάζεται να σε αφήσω, να με βαρούσα από μόνος. Λοιπόν, κατάλαβα πόσο δίκιο είχες. Δηλαδή όταν ηρέμησα, γιατί ξέρεις, σε ενοχλεί, είναι σαν εκείνο που έχεις ένα παιδί ανάπηρο. Λες, ρε παιδιά, το παιδί μου είναι ανάπηρο, λυπηθείτε με. Και αν σου πει κάποιος ότι κρίμα το παιδάκι σας το ανάπηρο, λες, το δικό μου ρε είναι ανάπηρο. Ηλίθιος είσαι. Έτσι, αυτό ακριβώς. Έτσι, ωραίο, κατάλαβα. Λοιπόν, ναι. Θέλω να μου πεις ένα πράγμα λίγο. Αντικειμενικά τελείως. Πες μου πώς βλέπεις τον Άρη φέτος. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Καταρχήν έχεις 4 παίχτες στον άξονα αμυντικά. Δελιζήσει, Σόουζα, Ιτζόγλου, Μουμίν, πάρα πολύ καλούς. Από αυτούς τους 4 παίρνεις στο επιθετικό κομμάτι κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, πάσα του Μουμίν στο Πλατέλα assist. Και γκόλο Δελιζήσει που είναι στόπερ. Έχεις 2 πολύ καλά μπακ που ανεβαίνουν, αλλά έχει πρόβλημα το αμυντικό τους κομμάτι. Βαλεριάνος και Τζανακάκης. Ο Μπούρμπος είναι για να παλεύει εκεί. Ο Τσουμάνης μπορεί να πάρει και αυτό θέση. Ο Τσουμάνης, πολύ καλός για 3-5-2 να πάρει όλη τη γραμμή, δεν κόβει εύκολα. Είναι πολύ καλός επιθετικά. Τώρα, πολύ καλή εξτρέμ. Ο Κάσος πρέπει να πάρει για μένα περισσότερες ευκαιρίες πλάγια. Και ο Χτάρι μπορεί να παίξει. Ναι, μαζί με τον Πλατέλα. Και ερχόμαστε στο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ο Άρης, ενώ έχει πάρει το Στεφάνοβιτς για δεκάρι, φαίνεται ότι δεν του βγαίνει. Ο Νίκης δεν του βγαίνει και βαφτίζει τον Πασάι δεκάρι. Ο Πασάς για μένα είναι στη Β' Εθνική, εξάρι, τζιόλης, να παίζει μπροστά από τα αμυντικά χαφ με 2 οχτάρια που κάνουν πολλές δουλειές. Δεν είναι το παιδί για μπροστινή γραμμή, για μένα. Και Καπνίδηδες, Μιλούνοβιτς, και πώς το λένε τον άλλο, τον Διαμαντόπουλο. Βλέπω τον Μιλούνοβιτς ότι είναι καλύτερος από τους άλλους 2. Μα είναι καλύτερος. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Πρόσεξε τώρα. Ένα άλλο καλό ο Άρης. Κερδίζει πολλές μονομαχίες. Σε μια Β' Εθνική όπου η μονομαχία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δεύτερον, ψήλωσε από πέρσι. Ψήλωσε. Έγινε πιο ψηλή ομάδα. Και τρίτον, η γενική του αντοχή. Δηλαδή, ότι τελειώνει τα μάτς με πολύ καλό ρυθμό. Που αν έχει άλλα 10 λεπτά λες θα πάει ακόμα καλύτερα και ή βελτιώσει τις εκρήξεις στα πρώτα 10 μέτρα. Δηλαδή, αν εξαιρέσω τον Πασά που είναι πολύ αργός, όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές, ακόμα και ο Ιτζόγλου για Β' Εθνική, τα πρώτα του 10 μέτρα είναι πάρα πολύ καλά. Πάντως, και πάντως στην Κυριακή το μάτς είναι πολύ δύσκολο. Αν είχες δεκάρι και εννιάρι επίπεδου, θα μπορούσες να σταθείς με αυτή την ομάδα άνετα στην Α' Εθνική. Για μένα. Να ρωτήσω κάτι. Θα ανέβεις. Το μόνο που φοβάμαι είναι η ρευστότητά σου. Αλλά επειδή ο Μυροφορίδης γνωρίζει από αυτά τα πράγματα, πιστεύω ότι δεν θα μείνεις από ρευστότητα. Είναι έξυπνος άνθρωπος. Να ρωτήσω κάτι, Κώστα μου. Ναι. Από αυτή την ομάδα που βλέπεις, ανεβαίνοντας υποθετικά, γιατί εγώ ξέρεις, αν δεν τελειώσει, ναι, δεν ανεβαίνω. Ναι. Ξέρεις, δεν είμαι Αριανός 10 χρονών και 15 και 20. Είμαι Αριανός 53 χρονών. Καταλαβαίνεις τι έχω δει, έτσι εγώ είμαι. Αυτή η ομάδα του χρόνου θέλει για να μείνει κάτι. Τριάρι, διάρι,
δεκάρι και εννιάρι για να πεις ότι εγώ θα κάνω μια καλή πορεία. Θα πάω όγδος, ένατος. Εκεί. Με κάλυψες, ρε Κώστα, με κάλυψες. Βρήκες και την ερώτηση που δεν θα σου κάνω και τα πάντα. Τελικά, φίλε... Το Αναγνωστόπουλος... Ναι. Θα φτάσει σε σημείο κάποια στιγμή να παίξει, θα αργήσει, αλλά θα παίξει μπάλα. Αυτός ο τερματοφύλακας. Ναι. Τα περισσότερα από αυτά που μου λες, δηλαδή όπως τα κρέα μπακ, το δεκάρι και τα λοιπά, τα βλέπω φυσικά γιατί παρακολουθώ τον Άρη διαρκώς και στη γάμα δεν τον άφησα. Τον έχω δει πολλά μάτς. Φέτος τον Άρη τον είδα σε πολλά μάτς και φιλικά. Έχω δει και τον τρόπο που πανηγυρίζουν φέτος. Δηλαδή, ρε Κώστα, μου έβλεπα πέρυσι. Έβαζε γκολ ο Τάτος, σήκωνε το χέρι, πηγαίνουν, του χτυπούσανε παλαμάκια. Όταν έβαζε γκολ, τελείωσε. Φέτος βλέπω, το νιώθω. Δηλαδή, το βάζουν τον γκολ και το γουστάρουνε. Το βλέπω. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αν συμφωνείς μαζί μου. Έχει φύγει ο Άρης από το soft. Από εκείνο το φλόρικο, από το δελασάλ, από το καλαμαρί. Από εκείνο το πηδάω να μην τη φάω. Ναι. Και μονομαχία στα τρίκαλα, αυτό το μάτς που είδα, λέω εδώ θα ανέβει ο Άρης. Γιατί. Ναι. Γιατί. Έχει πλακωθεί στις κλωτσιές, στο δυνατό παιχνίδι, στο pressing ψηλά τα τρίκαλα. Mm-hmm. Αντέχει ο Άρης, πέφτει βιολογικά τα τρίκαλα. Μπαίνει ο Παυλίδης, ο οποίος πάει πολύ καλά φέτος, άσχετα αν είναι του Προέδρου ανιψιός. Βγαίνει σαν οχτάρι και τα λοιπά. Εκείνο το μάτς ήταν για μένα το σημαντικό, για να πω, ο Άρης τον είδα σοβαρά. Έτσι, γιατρέ, τον είδα σοβαρά. Ήταν η καλύτερη τη φετινή εμφάνιση στα τρικαλά. Τον είδα πολύ σοβαρά σε εκείνο το μάτς. Ωραία. Ναι. Ωραία, παιδιά. Αυτά ήθελα, Κώστα. Συνέχισε, αγόρι μου, γιατί άκου να δεις τι γίνεται. Όπως και να έχει το θέμα, είτε διαφωνείς είτε συμφωνείς με κάποιους, είτε διαφωνείτε συμφωνούν μαζί σου, εκείνο που είναι σίγουρο, και εγώ εκείνο μόνο βλέπω τελικά, είναι ότι η ποδοσφαιρική σου ανάλυση είναι αρτιότατη και βλέπεις μπάλα και εμένα με ενδιαφέρει. Είδες τι σου ρώτησα? Δεν σε ρώτησα θα έχω λεφτά, Κώστα μου, να πληρώσω. Ναι. Δεν το ξέρω. Πιστεύω και αυτά που λες. Σάμα τι, εγώ το ξέρω, νομίζεις. Λοιπόν, αλλά το ποδοσφαιρικό, εμένα με ενδιαφέρει το ποδοσφαιρικό κομμάτι και εκεί οι αναλύσεις σου γενικά. Εγώ εκεί δεν μπορώ να σε κάνω. Κοίτα, στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό, πλάκα δεν μπορώ να σου κάνω, να σε πειράξω. Εκεί για μένα είναι σοβαρή ανάλυση. Γιατί αν εκτεθώ στα άλλα, θα θέλω 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 ανάλυση. Γιατί αν